Καλό απόγευμα, καλό μήνα. Καλό παραμυθένιο μήνα. Καλό παραμυθένιο μήνα. Και πραγματικά μου ήρθε εδώ πέρα μία παραμυθένια κοπελιά. Θα σε πω κοπελιά γιατί έχουμε και κριτικιά. Ρομαντική, με τα κοκαλάκια της, τα ωραία, τα ρομαντικά. Με τα μπλε της μάτια. Φέρε εδώ. Με τα μπλε της τα ματάκια. Ξέρεις τι. Περίμενε. Να το φορτίσουμε λίγο. Βέβαια μας βλέπουμε τώρα, ζωντανά γίνεται και αυτό τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις περιποίησεις. Εγώ σου φέρα και να γιορτάσουμε. Αυτό βλέπω. Σοβινιό για το... Κάνουμε κλείσιμο εκπομπής 2020-2021 το καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας. Και όπως κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα κάνουμε το αφιέρωμά μας για τους λογοτέχνες και τους ποιητές. Έτσι επέλεξα, γιατί κανονικά η Εύα μου ήταν να έρθει την προηγούμενη Τετάρτη και να κλείναμε έτσι. Ναι. Λόγω καταστάσεων, λόγω καλεσμένων άλλων, το τραβήξαμε και το κάναμε πρώτη Τετάρτη. Και μήπως το κρατήσω αυτό και ξεκινάω την πρώτη Τετάρτη του μήνα με λογοτέχνες και ποιητές. Δηλαδή από εκεί που τους είχα τελευταία Τετάρτη, μου τους έχω πάλι πρώτη Τετάρτη. Ωραία, και είσαι εσύ. Το ξεκίνημα που από Σεπτέμβρη να έχω τους λογοτέχνους από να ξανάρθει, γιατί έχω κι άλλο βιβλίο που θα έρθει. Φυσικά. Μέσα στο καλοκαίρι. Λοιπόν, η Εύα, από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι θα την πείτε κι εσείς στην πορεία και όσοι την ξέρετε κιόλας, είναι σαν νεράιδα κατέβηκε τις σκάλες. Εγώ έτσι είδα μια νεράιδα. Με τα κοκαλάκια της ρομαντική, τα μπλε της, τα ωραία μάτια, φωτεινό χαμόγελο. Γεμάτη πράγματα, γεμάτη δώρα, να δώσει βιβλία για τους τηλεθεατές. Μου είπε για το καινούργιο της βιβλίο. Και γιατί, μου λέει, για να γιορτάσουμε τη δική μου επιτυχία. Ναι. Τη δική της επιτυχία να γιορτάσουμε. Το best seller. Το best seller. Samurai, The Adventure of Samurai Nogashika San. Best seller, δύο κατηγορίες στο Amazon. Είμαι πολύ χαρούμενη. Πολύ χαρούμενη. Είδα που το έχεις κοινοποιήσει κιόλας και στον τοίχο σου. Αυτό εμείς μπορούμε να το βρούμε ηλεκτρονικά, να στο το διαβάσουμε. Στο Amazon μπορείτε και ηλεκτρονικά και σε βιβλίο. Είναι σε Kindle μορφή, αλλά έρχεται και σε βιβλίο σε 20-25 μέρες. Λοιπόν, και για να γιορτάσει αυτό μας κάνει δώρο, μια ποιητική συλλογή, Πύλη της Αγάπης. Μόλις βγήκε. Από το μόλις βγήκε. Μου έδωσε δύο βιβλία και μου είπε αυτό για τους τηλεθεατές σου. Λοιπόν, ξεκινάει ο διαγωνισμός. Όποιος τηλεθεατής μου στείλει πρώτος μήνυμα, εντάξει. Ναι, με αφιέρωση. Ναι, με αφιέρωση. Θα το δώσουμε. Και αφιέρωση. Λοιπόν, και είναι αφιέρωση. Όλα τα ποίηματά μου που έγραφα ένα χρόνο μέσα στο lockdown και ταξίδεψαν και μεταφράστηκαν σε όλες τις χώρες, ξεκινώντας από την Ισία, Γαλλία, Αγγλία, Ιαπωνία, Κίνα, Ουσμπεκιστάν, Ινδία. Έχεις κυκλοφορήσει. Έχει και πάει σε πολλά. Ναι, πιστεύω ότι οι ξένοι είναι πιο ευαίσθητοι. Ήτανε μάλλον πιο ευαίσθητοι σε όλο αυτό που συνέβαινε και εγώ ήθελα να έχω μια αγκαλιά με τους ανθρώπους, γιατί όλοι κλειστήκαμε ξαφνικά, μας ήρθε πολύ απότομο. Και από το Μάρτιο, ενώ είμαι παραμυθού, γι' αυτό κιόλας λέω ξανά παραμυθό καλησπέρες, ευχαριστώ πάρα πολύ, Ολυμπία. Στο σπιτικό σου πίνθα. Είναι συγγραφέας που γράφει παραμύθια. Αλλά εκτός από αυτό της βγήκε μες στην καραντίνα και η ποίηση. Οπότε και το βέβαια μότο, αυτό το καλό πήγε και πήγε σε όλο τον κόσμο. Το μότο ήταν Poetry Unite People. Η ποίηση ενώνει τους ανθρώπους. Μετά το κάναμε Poetry Unite Nation. Η ποίηση ενώνει τους λαούς. Και αυτό άγγιξε πάρα πολλούς, ειδικά τους ξένους. Και ξεκίνησαμε μια πρώτη μετάφραση με τον κύριο Αμπντάλα Γκάσμι στην Τινησία. Μεταφράζει στα αραβικά το ποίημά μου. Κάνουμε μια συνεργασία, κάνουμε ένα βιβλίο, το οποίο λέγεται «Το ταξίδι του Οδυσσέα» ή «Ομηρική Οδύσσια». Τον είχαμε φέρει τον Αύγουστο, αλλά το αποτέλεσμα ήταν αυτό το βιβλίο. Αυτό συνεχίζει να μεταφράζει τα ποίηματά μου στα αραβικά. Στη συνέχεια παίρνουν τα ποίηματά μου στα Ινδικά, στην διάλεκτο Μαλαγιάμα, όπου εκεί μιλάω για την ενότητα. Νομίζω ότι οι Ινδοί όμως είναι καλοί ποιητές. Πάρα πολύ. Πολύ καλοί, δηλαδή έτσι. Είναι φιλόσοφοι. Και πάρα εκεί πολύ. Ναι. Είναι φιλόσοφοι και εκεί βρίσκω έναν κύριο Ινδό που έχει λατρεία στην Ελλάδα, τον κύριο Ουζάλ Γκος, ο οποίος κι αυτός μου μεταφράζει την Αμυγδαλιά. Και έχει το λεγόμενο σπίτι
ελληνικός κύκλος και μαθαίνει όλους τους Ινδούς να αγαπούν την Ελλάδα και τους μαθαίνει ελληνική γλώσσα, ελληνική αρχαία φιλοσοφία. Ελληνικός κύκλος Ουζάλ Γκος. Αν μας ακούει ο Ουζάλ Γκος, γεια σου Ουζάλ, θα πάω πολύ. Καλησπέρα κύριε Ουζάλ, και αν είναι και εδώ μπορεί να έρθει και εδώ. Στην Ινδία, θα κάνουμε μέσω Skype μια εκπομπή. Θα το πω, γι' αυτό θέλω να... Αν είναι από το Σεπτέμβρη... Να κανονίσουμε μια ποίηση, στη στήλη μας αυτή. Βέβαια. Και θα έρθεις εσύ και θα τον βάλουμε ένα μισάωρο μέσω Skype. Μαθαίνει λοιπόν σε όλους αρχαία ελληνική φιλοσοφία και μεταφράζει τα ελληνικά, ποίηματα στα ινδικά και τα ινδικά στα ελληνικά. Μπράβο. Είναι υπέροχος. Μετά ξεκινάω με τον κύριο Τζερνάλ Ανάντ, είναι ένας φιλόσοφος Ινδός, καθηγητής στην Βουλγαρία, με αυτόν με καλεί στο μεγαλύτερο παγκόσμιο συνέδριο ποίησης, στο τρίτο παγκόσμιο συνέδριο ποίησης στην Ινδία, με καλεί και εκεί αρχίζει πάλι το ποίημα. Με αυτόν συνεργαζόμαστε, πρόκειται να βγάλω 25 ποίηματα σε 2-3 μήνες. Άρα καλά το πες, από Σεπτέμβρη θα είσαι εδώ πάλι. Ναι. Με τον κύριο Μοχάν Μπαράγκη, και αυτός Ινδός, είμαι στο board member, είμαι στο Είναι εδώ, αυτός είναι. Όλοι είναι στο εξωτερικό. Όλοι. Δεν έχω κανέναν εδώ. Έχω τους πάντες εξωτερικό, αλλά παντού. Μετά στην Τασκένδη, στο Ουσμπεκιστάν, μεταφράζεται πάλι ένα ποίημα μου από την Χωρισίτα Ουσμενγκιστάν. Πώς θα θυμάσαι τα ονόματα. Και αυτή μεταφράζει και την ιστορία μου, ο άντρας που φοβόταν την αγάπη. Αυτό έχει γραφτεί στα αγγλικά. Αυτό και σαν τίτλο σημαίνει. Και μεταφράστηκε και στα κινέζικα, όπου η ποίησή μου έχει φτάσει στα κινέζικα, στο Υπουργείο Τουρισμού. Λοιπόν, άκου να σου πω στα κινέζικα, έχω ένα φίλο μου, τον Γιάννη, που κάνει 5 χρόνια κινέζικα. Ωραία. Τώρα. Μένει στο Ηράκλειο εδώ στην στη Αθήνα. Γείτονά σου είναι ο Γιάννης. Σε αυτόν θέλω να μου γράψει ένα ποίημα κινέζικο και να του το αφιερώσω. Θα του στείλω την ιστορία του The Man Who Loved. Μπράβο, ναι. Who Afraid to Love. Και να του το κάνω και να του πω, αφού τώρα είναι σαν δώρο, ξέρει. Θα το στείλω. Θα σου στείλω σε εσένα στα κινέζικα που μου το έχουν κάνει. Μπράβο, για να του το προωθήσω. Και θα του κάνω την αφιέρωση με το ποίημα μου που πήγε στο Υπουργείο Τουρισμού και Πολιτισμού. Να σα θυμίσαν ότι και καλά, γιατί τώρα μου λέει 5 χρόνια, τελειώνω 5 χρόνια. Να το στείλουμε και στην Κίνα, αν θέλει. Έχει πολλά μεγάλα φεστιβάλ. Αν θέλει, θα πάνε τώρα μετά την Κύπρο, θα το κανονίσουμε και αν είναι θα σου πω. Θέλω και εγώ, γιατί πρέπει να δω τον James Tian, εγώ το μεταφραστή μου. Ωραία, άρα θα σας φέρω σε κονέ με το, γιατί είναι και καλλιτέχνης και εκείνος, θα σου πω μετά. Να σας φέρω σε κονέ, μήπως πάτε μαζί. Γιατί εκείνοι το έχουν σκοπό με τον σύντροφό του να πάνε το Σεπτέμβρη. Γιατί δεν έχω δει ποτέ τους ανθρώπους αυτούς. Τους έχω δει. Και αυτός ξέρει να μιλάει και όλες κινέζικα και τον χρειάζεσαι. Βέβαια. Άρα πρέπει να σας κάνω το κονέ. Οπωσδήποτε. Και φέρνω το σοβινιό, την σαμπάνια, για να κερδίσω. Πρώτα την έννοια του χώρου, ξέρεις που λένε, καλώς σας βρήκα. Καλώς σας παραμυθό βρήκα και να γιορτάσουμε το best seller του Samurai Nogasika που βρίσκεται πλέον σε 2 κατηγορίες. Ευχαριστώ εκδότα μου Δημήτρη Χριστοδούλου. Σ' αγαπάω πολύ Δημήτρη Χριστοδούλου, on time books. Θα τον φέρεις και εδώ το Δημήτρη. Θα έρθει, είναι στην Αγγλία. Και αυτός μέσω Skype. Αυτός μακριά είναι. Είναι όλοι μακριά, που με αγαπάνε είναι μακριά. Πότε θα έρθει στην Ελλάδα να κάνει τα μπάνια? Παρακαλούμε την Παναγία να έρθει τώρα. Κύριε Δημήτρη, κοίτα, κάνει κουμάντο Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, η Ελλάδα είναι ωραία. Ναι. Έλα Σεπτέμβρη να κάνουμε και εκπομπούλα, να χάσει και κανένα μπάνιο. Και μετά ξαφνικά στην κρίζα Αγγλία. Το τι κάνει εκεί ο Δημήτρης Χριστοδούλου, εκεί κάνει άρχοντας. Έχει 89 συγγραφείς Έλληνες και Κύπριους, τους έχει πάει στην παγκόσμια αγορά της Amazon. Αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου 8 best-seller, είμαστε όλοι Έλληνες. Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη Χριστοδούλου, είσαι άρχοντας. Και πρέπει να σε στηρίξει η Ελλάδα. Πρέπει, οφείλει να σε στηρίξει. Οφείλει. Ναι, αλλά εγώ να σου πω κάτι, δεν μου το έλεγες εσύ το έργο που έχει κάνει, τώρα δεν θα το ήξερα. Κι όμως το ξέρουν. Το ξέρουν αρκετοί, γιατί γίνεται ένας ψιλοχαμός με αυτό που κάνει. Δεν είναι όποιος και όποιος που μπαίνει στο number 1 και number 2 στο Amazon και best seller. Εγώ έβαλα τον Δημήτρη Χριστοδούλου που παίζει λαούτο. Συνωνυμία. Αυτό ήταν από τα Πετράλωνα. Αλλά έφυγε πριν πολλά χρόνια. Και τώρα έχει την. Πόσα χρόνια έχει φτάσει. Δεν ξέρω, μου είπαν ότι. Αυτό. Δεν είμαι κι εγώ ειδική. Μου είπαν ότι αυτό το ασημί λέει να βγει. Ναι.
Το ασύμπτωτο. Αν βγει το ασύμπτωτο, λέει ανοίγει. Ναι, έτσι μου είπανε. Πες το όμως πώς θα το βγάλουμε το ασύμπτωτο, τι. Έχουμε αυτό το κανάλι μαχαιράκι. Θα την ανοίξω ρε παιδιά τσαμπάνια, πού θα πάει. Σαμπάνια, ναι, ναι, μπορούμε και στο τέλος, ξέρει. Αλλά εγώ την έφερα, μπορεί και να μείνει και να την έχει, ξέρεις. Δεν ξέρω, μ' αρέσει και το πάρα πολύ και το μπουκάλι. Και εμένα, και είπα θα το γιορτάσω, άρα, παιδιά. Καλά έκανε. Γιατί δεν είχα. Λοιπόν, μου φώτισαν πολλά πράγματα, ξέρεις. Θαύματα. Είσαι αέρας και εσύ που φυσά και ότι βρει το πέρασμά σου. Φωτιά. Φωτιά. Λιοντάρι. Το ξώτη. Το ξώτη. Α, γι' αυτό. Φωτιά, φωτιά. Λοιπόν. Αλλά δεν καίω εγώ. Εγώ είμαι. Στου άλλου. Όχι, όχι. Είμαι πολύ, πολύ καρδιά. Με καίνε ίσω. Είμαι πολύ άνθρωπο, ξέρει. Μήπω έχει κανέναν οροσκόπο. Ταύρο, ταύρο. Ξαφνικά εκεί που πέταγα, βρέθηκα στη γη. Αλλά με βοηθάει πολύ στη συγγραφή, δηλαδή δεν σταματάω να γράφω και αυτό δεν ξέρω αν είναι αρεστό. Και λένε, ναι, δεν σταματάς, μα πότε προλαβαίνεις, λέω συνέχεια. Εγώ στον δρόμο γράφω. Έχεις αντίζηλο που ζηλεύει την ποιησή για τη σαχάνη από δίπλα του, πες τον κι αυτό. Όχι, δεν έχω κανέναν. Γιατί συνήθως οι άντρες ζηλεύουν ό,τι αγαπάνε. Δεν έχω, είμαι ελεύθερο πουλί. Ό,τι έχω και μ' αγαπάει είναι μακριά, δυστυχώς. Μ' αγαπάνε όλοι από μακριά. Και πολλά χρόνια. Καλύτερα. Κάποια στιγμή λέμε θα έρθει. Θα έρθει κάποια στιγμή, αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Υπάρχουν κάποια εμπόδια. Για να μην βαριόμαστε είναι. Το είδες που πρέπει να ανοίξει το. Ναι, εδώ πρέπει να ανοίξει, αλλά. Πολύ νύχη, τι θέλει. Κλειδάκι είσαι. Ναι, το κάνω εδώ, αλλά δεν κάνει, δεν κάνει. Πιο κάτω, εκεί στο, εκεί στο ίσως, που έχει ένα κενό. Εκεί το κάνω. Αλλά δεν το τρυπάει. Α, ούτε μαχαίρι έχουμε. Θα τη δούμε. Τέλος πάντων, μέχρι να περιεχθώ εγώ με αυτό, πάω να σας βρω και μαχαίρι καλά, πιο ζωντανή. Εγώ μπορώ να σου λέω για τον Ογκασίκα πώς ξεκίνησε. Εσύ, μέχρι να βρω τη λύση, θα μου πεις πέντε πράγματα για σένα. Λοιπόν, το παιδί Εύα. Η Εύα, το αιώνιο. Το αιώνιο παιδί που δεν έχει μεγαλώσει ποτέ ούτε πρόκειται. Εγώ ξεκίνησα το 1996. Άρχισα να γράφω το παραμύθι «Η Ζεραλντίν και το ξωτικό της Λίμνης». Να άνοιξα. Αχ. Και σου είπαν ότι δεν θέλει τίποτα άλλο. Έτσι μου είπαν. Είναι καραγκιόζης, πες το, θέλει θελό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, οπότε ξεκινάω από τη Γαλλία το 1996. Ολοκληρώνω το παραμύθι «Ζεραλντίν και το ξωτικό της Λίμνης» στα γαλλικά. Και το 2006 μου το παίρνει, μου το ζητάει ο εκδότης στη Μιμ, Αμαλτέ. Πρόσεξε τώρα πόσο μεγάλο συμβολισμός. Αμαλτέ σημαίνει αμάλφια. Λοιπόν, είναι σαν να το έχουμε πιει, γιατί έχει φελό. Είναι σαν να το έχουμε ανοίξει, ναι, Μπουσόν. Ναι, δεν ήταν έτσι να ανοίγει. Βλέπεις, έχει φελό. Βλέπω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και έτσι ξεκινάω το πρώτο μου παραμύθι. Έχει εκδοθεί στη Γαλλία, Αμαλτέ, με πολύ αγάπη και κάνουμε την πρώτη παρουσίαση με τον αγαπημένο Φιλίπ Τεμπό στη Γαλλία, απέναντι από το Δημαρχείο. Στη Γαλλία έχω τον άλλο μου φίλο, το Σάκη τον Ταμάρα, που είναι συγγραφέας. Τι ωραία. Το Μάρας, ο Σάκης έχει γράψει 3 βιβλία. Και είναι εκεί. Μόνιμα. Όταν θα ξαναπάς, θα μου πεις. Μόνιμα μένει. Ναι, εκείνος όταν είδε, μυρίστηκε την οικονομική κρίση, έφυγε. Είχε βγάλει 2 βιβλία ήδη έφυγε. Εδώ και έφυγε το 9. Α, από το 2009 δηλαδή, άρχισε 10. Γύρισα το 9. Γύρισα το 9 και από το 9. Γιατί πού ήσουν? Στη Γαλλία, ήμουν 10 χρόνια. Α, και πήγε εκείνος, ήρθες εσύ, έφυγε εκείνος. Ναι. Και το 2009 βγάζω την κόρη της Ελλήνης, όπου με αυτό γίνομαι γνωστή. 2009-2010 κάνω 2 εκδόσεις, γύρω στα 3.500 αντίτυπα πουλάω τότε και γίνομαι η γνωστή η κόρη της Ελλήνης με το μυστικό ότι η καλοσύνη είναι ανώτερη της κακίας και δεν πρέπει να κρατάμε κακία σε κανέναν γιατί ο Θεός αποφασίζει. Στη συνέχεια γράφω, μάλλον όχι, μεταφράζω την Ζεραλντίν στα ελληνικά και δίνω τότε μαζί με το κουμπί, το κόκκινο κουμπί. Mm-hmm. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη παρουσίαση στο Έναστρον, γιατί μου το έβγαλε το Έναστρον, μου εξέδωσε το βιβλίο και συνεχίζω με τον ήρωα,
ο ήρωας και τα σανδάλια, τα υπτάμενα σανδάλια. Μετά βγάζω μια ποίηση το 2015. Κάτι θα έχεις απορριφθεί πάνω σου, υπάρχει. Μαμά μου, την έχω ολόκληρη. Ενώ που γράφεις και σε κοιτάω το μάτι, είναι ο Ταύρος. Δεν είναι ο Ταύρος, είναι γήινος. Ο Ταύρος έχει στο φρύδι, έχει στο κούτελο το ο μεγάλο. Ο Ταύρος είναι της γραφής, γιατί ο τοξότης γράφει, αλλά δεν τα κάνει έργο. Εγώ νομίζω και κάτι άλλο έχεις. Πρέπει να έχεις πλανήτες αλλού. Ο Ταύρος δεν γράφει. Εγώ δεν τους έχω τους Ταύρους. Να γράφουν, αλλά δεν εκφράζονται. Εγώ εκφράζομαι μόνο τον τοξότη. Αυτό σου λέω. Γιατί είμαι τοξότης, τοξότης του 18. Οπότε είμαι μέσα στο τοξότη. Και σε παρατηρώ τώρα και είσαι έτσι τα ματάκια της μπλε μπλε ωραία. Και είναι πράσινα τα μάτια μου. Αλλάζουν, με το... Αλλάζουν τη φορά και πώς νιώθω. Δηλαδή, αν τα δεις μετά από δύο μέρες, είναι πράσινα πράσινα. Πόσο έκατσε, ρε παιδί μου, με τη γράφη, αυτό θέλω να μου πεις. Μικρή ή το μικρή, έχεις. Από 7 χρονών. Έγραφε αφήματα στη μαμά μου. Για κάθε γιορτή, για Χριστούγεννα, για Πάσχα, την γιορτή της μαμάς. Το είχες. Το είχες σκοπό ότι θα γίνει επάγγελμα, ασχολείσαι πάντα, με κάτι. Πάντα, πάντα. Μια θα γίνει σε μεγαλώσεις, όχι, λέω, θα γίνω συγγραφέας. Ούτε να κάνω οικογένεια, παιδιά, αυτά τίποτα. Να αγοράσω αυτοκίνητο. Όχι, εγώ λέω, θα γίνω συγγραφέας και θα γίνω διεθνής συγγραφέας. Της έδειχνα το Παρίσι και της λέω, μαμά, εκεί θα με ξέρουν. 8 χρονών παιδί και μου λέει. Παιδί μου, λέει, έχει βλέψεις. Ναι, είναι... Και έγινε αυτό όμως. Και έγινε και τώρα γίνεται, δηλαδή σήμερα νιώθω ότι υπάρχουν, τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Γίνονται. Γίνονται, δηλαδή ξαφνικά έχω και το όνειρο. Εγώ να σου πω κάτι, εγώ έχω χαρές στη ζωή μου και εμένα πάνε καλά 2-3 τώρα τελευταία. Πρέπει να μιλάμε για τις χαρές μας, γιατί ο κόσμος μιλάει για τα προβλήματα. Ναι, αλλά ζηλεύουνε κιόλας ο κόσμος και όταν πεις μια χαρά μετά σου παράνε χίλια. Δεν ζηλεύει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν έχει εκπαιδευτεί να αγαπάει και να δέχεται το καλό. Πρέπει λοιπόν να τον εκπαιδεύσουμε. Πώς τον εκπαιδεύουμε? Με το να μάθουμε από μικρή ότι πρέπει να χαιρόμαστε με τη χαρά σου και να λέμε μπράβο, καλή επιτυχία. Και τα παραμύθια να περνάνε στα παιδιά αυτά τα μηνύματα. Χάρηκα που μου είπες ότι το παραμύθι περνάει, ότι πρέπει να αγαπάμε και να συγχωράμε, γιατί είναι ο Θεός που κρίνει. Και σε μια κοινωνία και στα σχολεία, γιατί εγώ για ψυχολογικούς λόγους έκανα βρεφονεπαικόμος τώρα. Λοιπόν, η γραμμή που σου δίνουν ότι η εκπαιδευτική πρέπει στα νηπιαγωγεία και σε αυτά να, επειδή είναι πολιτισμικά πια. Να μην υπάρχουν προσευχές, να μην υπάρχουν τέτοια πράγματα. Γιατί πρέπει να υπάρχουν προσευχές. Πρέπει. Πρέπει να υπάρχουν προσευχές. Πρέπει. Ένα ποιηματάκι θα υπάρχει που θα είναι γενικό στο Θεό. Μέσα στο ποίημα πέσει στο Θεό, αλλά δεν χρειάζεται να το ονομάσεις. Στο Θεό. Μπράβο, αυτό. Και εγώ αυτό δεν πήγαινα να Θεό. Σου πω. Το λέω γενικά. Το λέω Θεό. Μπράβο. Γιατί για να κάνεις όλες τις θρησκείες. Στον μόνο που δεν είναι Θεός είναι στα αγγλικά. Γιατί είναι God. Δηλαδή. Δεν βγαίνει, ενώ στα γαλλικά, στα αραβικά, σε οτιδήποτε θέλεις, είναι Θεός, Deus. Είναι αυτό. Ενώ υπάρχει μια φάση της Αγγλίας που δεν ξέρω τι ακριβώς που ήρθε αυτή η λέξη, το God. Τι σημαίνει στα ελληνικά μας το God, δηλαδή. Τίποτα. Συγγνώμη κιόλας, τίποτα. Το Deus σημαίνει Deus, Deus, Deus. Γιατί έχουν όλα συμψηφιστεί και συνερεθεί. Αν τα πάρουμε όλα συνειδημένα, όπως το παραμύθι, παραμυθέω, παραμυθώ σημαίνει παρηγοριέμαι ή παρηγορώ. Το παραμύθι δεν γραφόταν ποτέ για τα παιδιά. Για παρηγοριά. Το παραμύθι γραφόταν ή λεγόταν από μεγάλους σε μεγάλους. Όπως το τραγουδί, φλεύω στα παραμύθια. Ναι, για να παρηγορήσουν αυτόν που πέθανε, αυτόν που σκοτώθηκε στη μάχη, αυτόν που έκανε το καλό, αυτόν που έχασε οικογένεια. Και μαζευόντουσαν όλοι γύρω από τη φωτιά, οι συγγενείς και λέγανε στα παιδιά, κάθισε πίσω και καθόντουσαν τα παιδάκια και ακούγανε και έβλεψε αυτά τα σκοτεινά που. Αλλά το παραμύθι ποτέ δεν ήταν κάτι για το παιδί. Για το παιδί έγινε πολύ αργότερα, το 1960 που έρχεται και ο Νικόλαος Πολίτης και μιλάει για τις παραδόσεις μας και συγκεντρώνει όλες τις παραδόσεις. Και έγινε ο παραμυθάς. Μετά έχουμε τον Πυλάβη, ο οποίος γίνεται και αυτός και έχει και τη γραφή και το σχέδιο. Και έχουμε μετά τον Όμηρο που εμένα με βρίζουν ασύστολα. Δεν είναι ο Όμηρος παραμυθάς, και όμως είναι ένας παραμυθάς. Είναι ένας τραγωδός που τραγουδάει ένα παραμύθι επικό. Αλλά είναι ένας παραμυθάς, γιατί έχει φοβερές. Λέει μύθος. Μύθευμα. Γιατί τι σημαίνει, μύθος είναι μισή αλήθεια, μισό παραμύθι. Ναι, το παραμύθι είναι παρηγοριά. Ο Όμηρος παρηγορούσε που δεν έβλεπε, παρηγορούσε με ότι που δεν έβλεπε ένας άνθρωπος, γιατί έχουμε 7 πόλεις που τον διεκδικούν, αλλά δεν ξέρουμε ποιος είναι. Γιατί αν το πάρεις από το Όμηρο, σημαίνει ο άνθρωπος που δεν βλέπει. Οπότε κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο Όμηρος. Και λένε πάντα ότι υπήρχε ένας τραγωδός που παρηγορούσε γιατί δεν έβλεπε τον εαυτό του. Δηλαδή υπάρχουν πολλές σημασίες και
μικρά νοήματα στο τι μπορεί να είναι. Για μένα, αν θέλεις, τον βάζω μέσα στα παραμύθια μου, τα παραμυθοσεμινάρια, όταν τα κάνω σε παιδιά και σε ενήλικες, τον βάζω ένα κομμάτι, γιατί μου λένε, α, τώρα εγώ έχω σταματήσει και δεν μπορώ να σκεφτώ και δεν έχω έμπνευση και τι θα κάνω. Και του λέω, ξεκινά με τον Όμηρο που λέει, μουσα πολύτροπο. Και αρχίζει τότε και την επικαλείται. Πρέπει λοιπόν την έμπνευση με αγάπη. Να την επικαλείσαι. Και με καλοσύνη. Και η έμπνευση είναι μια ενέργεια. Της λες, έλα, είναι μια νύμφη. Το έχω προσέξει αυτό. Την Παρασκευή γίνεται, έχουν έρθει τα παιδιά και εδώ καλεσμένα, κάνουν μια ποιητική βραδιά αφιέρωμα στη γυναίκα που έφεγε τον μπούλινγκ όλο αυτό το διάστημα, την κακοποιημένη γυναίκα. Και τα βήματα θα βασίζονται πάνω στις κακοποιημένες γυναίκες. Mm. Λοιπόν, και λέω να γράψω ένα γρήγορα. Ναι. Γιατί λέω, άμα θέλετε, κρατάτε και ένα δικό σας. Ναι. Και αμέσως έρχονται ιδέες, πώς να σου το πω, στο γρήγορο. Εγώ δεν είμαι ποιήτρια. Δεν έχει σημασία. Είμαστε άνθρωποι. Οι άνθρωποι ποιούμε. Το ποιέο ποιό σημαίνει δημιουργία. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη να δημιουργήσει. Δεν σημαίνει ότι εγώ επειδή έγραψα 2-3-4 ποίηματα θα γίνω καριωτάκι στις εφαίρες. Όχι. Αλλά μπορώ να είμαι αρεστή και να δημιουργώ και να ποιώ και να βγάζω τα συναισθήματα και να τα εκφράζω με λέξεις. Αυτό κάνω, εκφράζω τα συναισθήματα σε ένα χαρτί. Δεν έχει όμως κανείς δικαίωμα να σου λέει δεν είσαι ποιήτρια. Ποιος θα σε κρίνει εσένα ή εμένα ότι δεν είμαι. Ποιος. Αλλά ούτε και ότι μπορεί να είναι. Ποιος. Δηλαδή προχτές είχα φέρει εδώ τον κύριο Γιάνγκο το Μάνιο και μου λέει εγώ τώρα δεν μπορώ να πω τον εαυτό μου ούτε ποιητή, ούτε συνθέτη, ούτε δηλαδή γιατί το έκανα καθαρά από χόμπι. Ναι. Δεν το έκανε έτσι και τον βάλανε με το ζόρι φίλοι του στα 40 του χρόνια, στα 35 του, να τα εκδώσει. Mm-hmm. Μετά του πήραν τους στίχους κάποιοι τραγουδιστές και τους μελοποίησανε. Είδατε. Και τα έκανε τραγούδια και αυτός δεν το κατάλαβε. Μου λέει, δεν θεωρώ, έλεγα, παιδί μου. Δηλαδή είναι πολλά παιδιά. Mm-hmm. Είναι τώρα ένα παιδί που είναι πιτσιρικάς και τον ψήνατε, ο άνθρωπος έχει γράψει αριστουργήματα και δεν δέχεται ότι είναι στιγουργός. Ρε φίλε μου, γράφεις. Mm. Όχι ρε παιδιά, λέει, εγώ έτσι το κάνω για να βοηθήσω τον Δημήτρη που παίζει μουσική να του. Mm. Μα δεν είναι έτσι, το έχεις. Πολύ είναι έτσι. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι, εμένα, οι ατόφοι, τα ταλέντα, αυτοί που έχουν την καρδιά. Το έχουν, και δεν το έχουν παρακαμπάρει. Ή δεν θέλουν, γιατί φοβούνται ότι αν τους δώσεις μία ετικέτα, θα τους μείνει αυτή η ετικέτα και ο καλλιτέχνης θέλει να είναι ελεύθερος. Εγώ νιώθω και λέω ότι είμαι μία παραμυθού και είμαι παραμυθοσυγγραφέας και γι' αυτό λέω παραμυθό καλημέρες, παραμυθό φίλοι μου, παραμυθό όμορφα, αλλά δεν νιώθω αυτό που λέμε ή λογοτέχνηδα ή μεγάλη ποιήτρια. Δεν είμαι η Πολυδούρη. Δεν είπα εγώ ότι είμαι η Δημουλά. Και τη Δημουλά πριν 10 χρόνια, ας πούμε, πριν πεθάνει, την αναγνωρίσανε 7-10 άνθρωποι δικοί της και της δώσαν αξιώματα, ενώ έγραφε από τα 7 της. Θέλω να πω, είμαστε αυτό που αισθανόμαστε και όταν ο άλλος, αυτός ο αναγνώστης που θα σε διαβάσει, θα πει «Ναι, αυτή μου αρέσει, αυτός εμένα θα με κατηγοροποιήσει και θα μου δώσει την ταυτότητα». Εγώ δεν δίνω ταυτότητα στον εαυτό μου. Εγώ απλώς ποιώ, δημιουργώ. Είμαι δημιουργός και δεν σταματάω να δημιουργώ. Γι' αυτό σου λέω, θα έχω σε 2 εβδομάδες, θα έχω έτοιμο βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο το έχω κάνει τάμα. Είναι το παραμύθι για τον Άγιο Βλάση, είναι για το μοναστήρι της... Αυτό θα μου το δώσω να το παρουσιάσω στην Ενωρία, μου ναι. Είναι για το μοναστήρι του Αγίου Βλασίου στα Τρίκαλα Κορινθίας. Ετοιμάζεται. Είναι για μένα πάρα πολύ μεγάλη ευλογία που μπόρεσα και το έγραψα και βρήκα ανθρώπους. Και τον Άγιο Βλάσιο, το βλέπω. Και το εικονογραφήσαμε και βρέθηκε και μία... Ένας άνθρωπος που δεν θέλει να πει και θα με βοηθήσουν γιατί δεν βγαίνει έτσι ένα βιβλίο πλέον. Και αυτό θα πάει όπως βγει από το τυπογραφείο, θα πάει κατευθείαν στο μοναστήρι. Είναι όλο ένα τάμα, όπως και το βιβλίο της Μυρτός. Και της Μυρτός, όπως βγήκε, το πήγαμε κατευθείαν για την οικογένεια και πλέον τον πουλάω για την οικογένεια. Για την γνωστή τη Μυρτό μας, που ξέρει όλος ο κόσμος, τη λένε στην Πάρο. Και αυτό είναι το κορίτσι στην Πάρο που το βίασε ο Πακιστανός, ναι, που είναι ταλαιπωρημένη. Σχεδόν νεκρό. Ναι, και τώρα πώς είναι με παραπληγικά προβλήματα. Τετραπληγία, πολύ άσχημη. Έγινε 7 χρόνια τώρα. 7 χρόνια σε μια καρέκλα καρφυλωμένη. Επειδή κάποιο παιδί. Ναι, παιδιά, δεν ήταν ένας απλός βιασμός. Την κακοποίησε και την κατέστρεψε γενικά την κοπέλα. Την άφησε νεκρή στην παραλία. Και δεν το πήρε να τη σκοτώσει, δηλαδή. Έτσι λένε όλοι, ότι επειδή δεν του δώσε το κινητό και επειδή μετά
Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ άσχημη. Όχι βέβαια, το παιδάκι δεν ήξερε κανέναν, ούτε ήξερε από πού ήρθε. Ξαφνικά εμφανίστηκε να της πάρει το κινητό. Έτσι λένε όλοι οι μάρτυρες. Το ξαφνικά. Σε 5 λεπτά έγινε όλο αυτό. Ωραία, και οι μάρτυρες όταν ήταν να τη βιάζει, δεν τις το σταματήσανε. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω, ούτε θέλω να ανακατευτώ σε αυτό, γιατί είναι 7 χρόνια τώρα. Αυτός είναι μέσα. Και εγώ κάνω αυτό που πρέπει να κάνω το βιβλίο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Βοηθάω την οικογένεια. Άρα να το παίρνουμε το βιβλίο της Μερτό, γιατί πάρει να παίρνουμε. Η Ραϊδαμαζόνα, η Μυρτιά, το αγοράζετε μόνο από μένα. Και το βιβλίο του Αγίου Βλάσιου, όχι, θα μου το φέρει, να το πουτήσουμε, να το βάλουμε και στην ενορία. Ωραία, ωραία. Το Αγίου Βλάσιου θα βγει σε 2 εβδομάδες. Και θα πάει αμέσως στην Κορινθία, στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα και στην Πόρτα, στο μοναστήριο. Ναι, ωραία. Εκεί. Αλλά μπορεί να σε κάποιες ενορίες. Θα κάνουν αυτή την επαφή. Α. Γιατί εγώ το έχω τάξει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι ο κύκλος τους κλειστός. Όχι, αλλά είναι τάμα. Επειδή είναι τάμα και θα πάνε όλα τα αντίτυπα, δηλαδή όσα βγάλουμε 200, 300, 500, πάνε εκεί. Είναι αυτό που λέμε τάμα. Όταν λοιπόν το τάμα φτάσει και αρχίσει το διαβάσουν, γιατί οφείλουν να το διαβάσουν υπερδωρητών και, μετά αυτοί θα κρίνουν πώς θα το προωθήσουν. Θα το προωθήσουν μέσα της Μονής, θα το προωθήσουν μέσω του Αγίου Βλασίου που είναι στο Ξυλόκαστρο, θα το προωθήσουν σε άλλες μονές. Αυτά μετά θα τα αποφασίσουν οι μοναχές, γιατί μένα πλέον έγινε το τάμα μου. Το έδωσα. Άρα έχεις και πίστη, αγαπώ. Πάρα πολύ. Μόνο έτσι προχωράμε. Μπράβο, μόνο με την Παναγία και τον Θεό. Οτιδήποτε μπράβο. Άλλο δεν κοίτα, υπάρχει. Καλέ, παιδιά, την έχω ερωτευτεί. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γιατί μου τα λέει και έτσι όπως θέλει. Και ο πνευματικός μου λέει νεράιδα. Α, την αγαπώ. Και μου λέει, παιδί μου, δεν είναι κακές οι νεράιδες. Είναι σαν εσένα, μου λέει. Οπότε μίλα μου σε μένα, πες μου. Και είναι μακριά και ο πνευματικός μου. Σας αγαπώ πολύ, George Pitt. Είναι στην Νότια Αφρική. Αγία. Κάνει ιεραποστολή. Στην Νότια Αφρική. Από εκεί είναι. Όχι, αλλά κάνει ιεραποστολή. Κάτσε. Επειδή μου λες, είναι μακριά, μένει εκεί για πάντα. Μένει εκεί. Ναι. Και εσύ πώς τον βλέπεις από το τηλέφωνο? Ναι, έχουμε στο Facebook. Στο Facebook έχετε ζωντανή. Από πριν, γιατί είχε έρθει στο Ζάπιο που είχα την έκθεση. Πήρε τα βιβλία, γνωριστήκαμε, διάβασε, τρελάθηκε και μου λέει τι γραφή είναι αυτό. Με πήγες πίσω, μου λέει, στα χρόνια μου με τις πορτοκαλαιόνες και με τις αυτές τις μυρωδιές και είσαι φανταστική και νιώθω ότι είμαι πάλι παιδί. Γιατί όλοι λένε, έτσι λένε, ότι τους θυμίζω τα νιάτα τους και τους θυμίζω το σπίτι τους και τους φέρνω νοσταλγία σπιτιού. Και νιώθουν πάλι παιδιά. Ναι, εγώ ένιωσα έτσι. Μου το λένε όλοι στα γραπτά επίσης, ότι μας πας πολύ παίρνεις πίσω. Τον άλλο, να λέει. Ναι, και ότι τα παίρνεις όλα, λέει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και με σένα, λέει, μετά νιώθουμε ότι πετάμε. Είμαι κάποιος, λέει, η προσωπική του ασπιρίνη. Όχι, ωραία είσαι. Όχι, έχει δίκιο αυτό ο κάποιος. Ναι, μου λέει, είσαι η προσωπική μου ασπιρίνη. Άμα θέλω να κοιμηθώ, μου λέει, δεν παίρνω Ζάναξ, τότε την Εύα. Α, το κάνω και εγώ αυτό, ε. Κάντο. Είσαι αισιόδοξη, ναι, και είσαι καλή, ναι, χαρά, αυτό, ναι, είναι γεγονός. Κάντο, γιατί τους λέω, από το να κάνετε και να μου λέτε ότι θα αυτοκτονήσω, θα πεθάνω, δεν μπορώ, τι είναι αυτά τα μέτρα, λέω, αυτά που είναι. Εμείς, λέω, θα προσευχόμαστε, έχει ο Θεός, δόξα σε Παναγιά, προχώρα. Είχα τη συζήτηση όπως ερχόμουν εδώ, άμα θες μου λες, άμα θες, ναι, δεν μου λες, δεν είναι. Ο πάτερ, ο παππούλης, ο πνευματικός σου, για όλο αυτό το εμβόλιο, μια εμβόλια σου έχει πάρει δεν θέση. Έχουμε μιλήσει. Δεν έχετε μιλήσει. Δεν μιλάω γι' αυτό, αν το κάνεις, δεν το κάνεις για το Θεό. Το θεωρώ προσωπικό δεδομένο. Και είμαι κατά να βγάζει τόσο πολύ ο άλλος στη ζωή του παντού. Είναι προσωπικό δεδομένο. Δεν θα πάρω εγώ θέση. Σε αυτό κάνουμε, σε αυτό. Δεν κάνουμε. Όχι. Γιατί αυτό πιστεύω... όμως που γίνεται, γιατί εγώ σήμερα το πρωί νευρίασα λίγο στο Facebook. Μπήκα σε μια ομάδα που είναι κάποιος συγγραφέας, αξιόλογος, αλλά έβαλε μια ανάρτηση και λέει πλανεμένοι παπάδες που μας θέλουν να κάνουμε το εμβόλιο. Και από κάτω αρχίζουν και λένε για τους παπάδες 1002. Και τόλμησα και έγραψα και λέω, παιδιά, μη μπερδευόμαστε. Γίνεται το δικό τους και μας διαιρούν τώρα για να βασιλέψουν. Δεν είναι. Γιατί βρίζουμε τους παπάδες. Δεν υπάρχει λόγος να κρίνω εγώ τον παπά. Ποια είμαι εγώ που θα κρίνω τον παπά. Και αν εμένα ο πνευματικός μου και ο κάθε παπάς μου πει ναι στο εμβόλιο και κάνω εγώ ταπείνωση και το κάνω, το εμβόλιο αμέσως θα γίνει άγιασμα μέσα μου. Γιατί έκανα ταπείνωση εκείνη τη στιγμή στον παπά μου. Έτσι δεν είναι. Εννοείται τώρα. Ή το αντίθετο. Αν ο παπάς μου πει. Αν ο παπάς μου πει μην το κάνεις και κάνω ταπείνωση, πάλι δεν θα αρρωστήσω ποτέ. Γιατί δεν θα το επιστρέψει.
δεν επιτρέπει ο Θεός τον υπάκου να γίνει κακό. Όταν είσαι υπάκουος στο θέλημά του και στο λόγο του, όσο πλανεμένος και να είναι ο πνευματικός σου, δεν επιτρέπεται. Εγώ είμαι ακόμη άλλης άποψης. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι όλο αυτό που συμβαίνει, από το Θεό έχει δημιουργηθεί. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να καταλάβουμε. Εάν δεν τα καταλάβουμε τώρα, μετά θα είναι πολύ αργά. Στην Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννη, την οποία την έχω διαβάσει 2 φορές από μετάφραση του Γιώργου Σεφέρη, λέει ότι όταν θα έχουμε τον 5ο και τον 6ο άγγελο της κολάσεως, οι άνθρωποι θα έχουμε διαιρεθεί. Αυτή τη στιγμή είμαστε διαιρεμένοι. Δηλαδή, σε κοιτάω και σε ψάχνω. Έχεις εμβολιαστεί. Εγώ δεν θα βάλω τον εαυτό μου σε μια τέτοια κατάσταση. Γιατί αυτό δεν θέλω. Αυτό είπα και εγώ. Δεν θα βγω έξω. Θέλω να πούμε σε αυτό, δηλαδή. Δεν θα βγω έξω και θα αρχίσω να λέω στον άλλον, γιατί πρώτον. Τι με νοιάζει εμένα να το κάνεις, δεν το κάνεις. Ναι. Εγώ σε αγαπώ έτσι όπως είσαι. Αυτό. Αυτός είναι ο Χριστός και αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Μην είμαστε επικριτικοί. Πρέπει να σταματήσει ο Έλληνας, ο Έλληνας της Φαγωμάρας που σκότωσε έναν Καποδίστρια και έχει διαλύσει το ελληνικό έθνος, πρέπει να σταματήσει τη Φαγωμάρα. Δεν το καταλαβαίνει. Γιατί ο Έλληνας όταν είναι στο εξωτερικό είναι μια χαρά και πηγαίνει μπροστά. Και όταν έρχεται στην Ελλάδα αρχίζει αυτή η μυρολόι. Έχει δεν έχει το μυρολόι. Γιατί. Γιατί να μην χαρώ εγώ που είμαι εδώ και εσύ και ο Αντώνης ο Φιλιππαίος είχε τη χαρά να μου πει πήγα, μ' άρεσε να πας. Και τον ευχαριστώ και τον αγαπώ πολύ. Και είναι ταλαντούχος. Ταλαντούχος. Γιατί δεν το κάνουμε. Εγώ βοηθάω ανθρώπους, δεν χρειάζεται να το πω. Είμαι 20 χρόνια στη λογοτεχνία. Όλους τους έχω βοηθήσει. Όλους. Δεν γύρισε ένας να μου ανοίξει την πόρτα. Τι πρέπει να κάνω εγώ να τους ντουφεκίσω. Δεν με διαφέρει, τους αγαπάω. Να σου πω, τους αγαπάω. Όχι, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή είμαι σε 2 hit στην Amazon. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στο όνειρό μου. Ζω το όνειρό μου. Πώς λέω ο Καλογιάννης, ο Κακογιάννης, ο Μιχαλής. Ζω το όνειρό μου, μην ξυπνάτε. Εγώ είμαι εκεί. Άκου τώρα. Είμαι εκεί. Χατζηγιάννης, αυτός. Ρε παιδί μου, τώρα πες. Είναι 5 φίλες σου. Ωραία. Ο μάλλον έχει φίλες σου, είστε σε μια ομάδα. Ναι. Και σε αυτή την ομάδα είναι κάποια κοπέλα που σε κοιτάει στα μάτια και τώρα σου λέω για κάτι που έζησα την προηγούμενη εβδομάδα και μου είπε, εγώ δηλαδή έχω παράπονο. Εγώ το παράπονο μου θα το πω. Να το πεις. Δηλαδή, έγινε κάτι τέλος πάντων και ήταν μια παρέα και από τα 20 άτομα, τα 5 άτομα βγήκαν έξω. Και οι άλλοι 15 απορριφθήκαμε, μας απορρίψανε. Mm-hmm. Και όταν εγώ τόλμησα να πω γιατί παιδιά κάνατε αυτό, δεν ήταν σωστό για τους καθηγητές. Κάποιοι, τα παιδιά που εκεί λέει ήταν το παρεάκι μας, μα ποιο παρεάκι σας. Προσκάλεσε στον καθηγητή και είπε σύναξε τις τάξεις και πάτε μόνο 5 άτομα, οι άλλοι 15 μας απορρίψατε. Δηλαδή, το παράπονο σου θα το λες 15 λεπτά με το ρολόι. Μετά θα το σταματάς. Μετά θα το σταματάς, γιατί δεν είναι πλέον παράπονο. Μετά το έχει πάρει αιμονή. Το έχει πάρει ο έξω από εδώ. Και το έχει κάνει. Το έχει πάρει. Και ξέρεις πώς είναι την γλωσσοφαγιά. Να σου εξηγήσω την γλωσσοφαγιά, γιατί μου την εξηγήσει ο πνευματικός μου, όχι αυτός, ο άλλος που πέθανε, Θεός χωρέστον, με αυτοκινηστικό. Μου λέει, παιδί μου, μου λέει, όταν η γλώσσα τραγουδάει και χορεύει, αλλά όχι, μου λέει, με καλούς σκοπούς. Αυτές, μου λέει, οι μελωδίες, μου λέει, τραγουδάνε και πηγαίνουνε, μου λέει, στο σπίτι αυτού, μου λέει, που τραγουδάς εσύ και αρχίζουνε, μου λέει, τα πετάνε όλα, όλα. Και αυτός τρελαίνεται και λέει, τι συμβαίνει. Και αρχίζει μετά οι αιμονές. Δεν είμαι ωραίος, δεν είμαι ωραία, αχ, είμαι χοντρή, αχ, έχω μια εδώ αυτή μια ελιά, αχ, άσπρης, αχ, έβγαλα κυταρίτιδα. Και αρχίζει η αιμονή με το σώμα. Μετά το σώμα πετάει στην ψυχή και τι έχεις. Το πρώτο αυτό άνοσο, σκλήρυση κατά πλάκας και. Μπορεί να με ακούσουν πολλοί και να λένε τι λέει αυτή η τρελή. Αλλά άμα κάτσεις και το σκεφτείς, θα δεις πόσοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι με Ζάναξ. Με Ζάναξ. Αλλά εγώ νομίζω ότι δεν είναι καλό το πάτε να το πω, δηλαδή στα 15 λεπτά. Όχι παραπάνω. Εκεί είναι, με αυτό 10 με 15 λεπτά. Μετά όχι. Δεν κρατάω κακία. 15 λεπτά. Και η κακία. Αλλά θα σου το πω. Ναι, 15 λεπτά. Και το τονίζω. Γιατί αυτός θα το πάρει
πρέπει κάπου να το δώσει, αλλά 15 λεπτά, γιατί σου λέει ο Σοφοκλής ή ο Σοκράτης. Θέλει κάποιος να του πει κάτι του φιλόσοφου και παίρνει μέσα στο σπίτι του, του λέει πρέπει να σου πω, πρέπει να σου πω. Και του λέει, αυτό θα με διαφέρει, θα με διαφωτίσει, θα με κάνει έξυπνο άνθρωπο. Όχι, του λέει δεν ξέρω, τότε λέει δεν θέλω να το μάθω. Εγώ λοιπόν έχω τόσο μέσα στο κεφάλι μου που μπορώ να σου γράφω βιβλία. Φαντάσου αν έχει έρθει ένας άνθρωπος και μου πει, όχι το παραπονό του, αλλά μου πει κάτι στραβό για το γείτονα. Εγώ έχω χάσει 3 βιβλία έτσι. Όχι, αυτό είναι κουτσομπολιό, ρε. Έχω πάει. Και το κουτσομπολιό δεν είναι αθώο. Ξέρεις που λένε κλείνουν σπίτια. Ειδικά στα χωριά και στις συνοικίες τις παλιές. Ναι, αλλά ξέρεις τι λένε, ότι από τότε που σταμάτησε το κουτσομπολιό στις γειτονιές άρχισαν τα ψυχοφάρμακα. Ναι, αλλά τότε ήταν γειτονιές. Ήταν γειτονιές. Τώρα δεν είναι γειτονιές. Ναι, αυτό το κάλυμα. Τώρα είναι μπετό. Το καλό είναι το κουτσομπολιό. Εγώ θυμάμαι στην πολυκατοικία που μένω, καθόντουσαν κάτω οι θείες μου, ξέρω εγώ, 10 άτομα. Αυτό. Λέγανε τι μαγειρέψαν, έλεγαν τα παιδιά τους. Θα λέγανε και μια κουβέντα παραπάνω που μπορεί να προεξηγιόντουσαν ένα μεταξύ τους, αλλά την άλλη μέρα πάλι πεινάνε. Ναι, και εσύ είχες 10 μάνες. Τώρα πόσες μάνες έχεις? Καμία. Έχει ξαφνικά η δικιά μου, έχει πάει και βοηθάει την αδερφή μου. Τα παιδιά βγαίνανε και είχαν 10 μάνες να τις προσέχουν. Τώρα πόσες έχεις? Τώρα δεν μιλάει ο αδερφός με τον αδερφή. Τώρα δεν μιλάει η μάνα με τον αδερφή. Τώρα σε σκοτώνουν να παίξω από το σπίτι και δεν βγαίνει άλλη να βγει. Όχι, όχι. Και άμα βγεις θα σε πούνε και κουτσομπόλα. Γι' αυτό. Άμα δεν βγεις... Μην είστε επικριτικοί. Δεν έχετε το δικαίωμα. Κανένα δικαίωμα δεν έχετε. Εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε. Το σύμπαν κάθε φορά που ένα παιδί γεννιέται έχει ένα αστέρι. Το σύμπαν είναι αέναο, μιλάμε για δισεκατομμύρια αστέρια. Όπως εγώ βρήκα αυτή τη φτωχική γωνιά, αν θέλεις, και γράφω και δημιουργώ και είναι μέσα στην αγάπη, και εσύ το έχεις και ο άλλος το έχει, όλοι το έχουμε. Υπάρχει τόση μεγάλη αυθονία εκεί έξω. Πιάστηνε, πήγαινε εκεί το μυαλό σου. Έναν στόχο τη φορά, πιάστονε. Και αυτό μαθαίνω και στα σεμινάρια των παιδιών και των ενηλίκων. Και αλλάζει η ζωή τους. Για πες μας για αυτά τα σεμινάρια, μου το πες 3 φορές. Ναι. Για πες μου τι σεμινάρια κάνεις. Είναι για να γράφεις ιστορίες ορίζοντας το φόβο που έχεις. Δηλαδή, αρχίζουμε... Αυτό το σεμινάριο με ενδιαφέρει και εμένα. Αρχίζουμε, ναι. Και τα κάνουμε αυτά ή κατηδίαν. Έτσι όπως μου το λες, μου φαίνεται ενδιαφέρον. Ή κατηδίαν, δηλαδή αν θέλει κάποιος να μάθει να γράφει γενικά, γιατί κάποιος θέλει να το βγάλει από μέσα του και να κάνει κάτι, ή έχει κάτι ξεκινήσει και μου λέει φοβάμαι, δεν ξέρω τι είναι αυτό, ή τα κάνουμε με 2, 3, 4, 5, 10, 15 και πολλοί μου το λένε ως παραμυθοθεραπείες, γιατί έχω αλλάξει τη ζωή σε 3 ανθρώπους. Ξεκινάω με μία μελέτη και με μία μέθοδο που είναι γνωστή σε όλους τους τεταρτοετής της φιλοσοφικής σχολής. Όλοι τον ξέρουν τον Μπρόουπ. Όλοι. Κανείς όμως δεν του έχει δώσει σημασία. Εγώ τον έχω μελετήσει τα τελευταία 10 χρόνια. Τον μελετάω και έχω ξεκινήσει και τα τελευταία 10 χρόνια κάνω τη ζωή μου με βάση αυτά που λέει ο Μπρόουπ. Ο Μπρόουπ βρήκε 31 λειτουργίες, είναι ένας Ρώσος, το 1716 κάπου εκεί είναι, ένας Ρώσος λαογράφος, ο οποίος μελέτησε 1000 μύθους, 1000 παραμύθια. Να σου πω κάτι, θα σου κάνω μια διαρκή, τέλειωσε αυτό, αλλά μετά θέλω να σου ρωτήσω κάτι, γιατί μου το έχουν πει και 2 μέρες ένας γνωστός. Ναι. Λοιπόν, οπότε εγώ δουλεύω με τον Προπ, λέγεται η μέθοδος του Προπ. Και υπάρχουν 3 βασικές ερωτήσεις που κάνω, δεν θα τις πω τώρα. Σε αυτές τις 3 βασικές ερωτήσεις είναι η πρώτη ενότητα. Με γνωρίζεις, σε γνωρίζω. Σε αυτές λοιπόν τις 3 βασικές ερωτήσεις, απαντήσεις, πάνω σε αυτό καλούμε εγώ με σένα ή με τους ακροατές μου, τους ανθρώπους που ακολουθούν το σεμινάριο αν θέλεις, να λύσουμε πρώτα το υπαρξιακό μας, τους φόβους μας, εάν δεν τους λύσουμε, τουλάχιστον να γίνουμε φίλοι. Γιατί οι φόβοι είναι δράκοι. Κανείς δεν είπε ότι δεν μπορείς να εκπαιδεύσεις ένα δράκο. Μαθαίνουμε λοιπόν στα παιδιά να εκπαιδεύουν τους δράκους. Και άμα δεν φοβόμασταν και ξαφνικά έχουμε αποκτήσει φοβίες, δηλαδή εγώ δεν φοβόμουν τίποτα, ήμουν αδίσταχτη. Και μετά πάω σε ένα πνευματικό και με έκανε να νιώθω τόσο αμαρτωλή και λέγα πού θα πω εκκοινώνεται, θα πεθάνω εκκοινώνεται, πάει εγώ. Δεν ήσουν αδίσταχτη. Ήμουνα. Αδίστακτος είναι ο άνθρωπος που κάνει πράγματα όπως ο δολοφόνος. Άμα σου λέω, εγώ κάτι δεν ήσουν αδίστακτη. Ήσουν ίσως ατρόμητη και δεν φοβόσουν το άγνωστο. Αυτό. Θα σε ρωτήσω κάτι.
Πού ήσουν επί 9 μήνες μέσα στην κοιλιά της μαμάς σου? Πού ήσουν? Πού ήσουν? Μέσα στο σκοτάδι. Γιατί έκλαψες όταν γεννήθηκες? Γιατί είχα την αλλαγή. Γιατί αντίκρισες το φως και σε τρόμαξε. Δεν είναι λίγο χαζοκυρωνικό? Οι άνθρωποι γεννιόμαστε σαν τις μικρές πεταλούδες. Είμαστε κάμπιες και μέσα στο σκοτάδι 9 μήνες γινόμαστε πεταλούδες και βγαίνουμε και βλέπουμε το φως και κλαίμε. Γιατί δεν φοβόμαστε το σκοτάδι, δεν φοβόμαστε το φως. Φοβόμαστε το άγνωστο, γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Λοιπόν, εκεί ξεκινάει. Βέβαια θα πεθάνω ακοινώνητη, να σου φοβίες μην πεθάνω ακοινώνητη. Αρχίζω να μην παίρνω τα μάξι, μην σκοτωθώ και πάω ακοινώνητη. Τέλος πάντων, άλλαξα πνευματικό, τώρα έχω μπει σε μια άλλη σειρά. Τώρα αρχίζουν να έχουν φύγει κάποιες φοβίες. Αλλά εγώ απόρρισα με τον... εντάξει, το δούλεψα, εντάξει, αλλά απόρρισα με τον εαυτό μου και έλεγα, είναι ντεμπελιά, γιατί βαριέσαι που να παρκάρει, γιατί τώρα να ερχόμουν με τα μάξι, εδώ ήθελα και μια ώρα γύρω-γύρω που να παρκάρω. Άρα το αποφεύγω. Είναι ντεμπελιά, λοιπόν, είναι φοβία, είναι... και γιατί μου βγήκαν αυτά τα πράγματα? Πιστεύεις. Τι? Πιστεύεις. Στο Θεό. Ναι. Είσαι σίγουρη? Γιατί εκεί διακρίνω μία αμφιβολία. Λες να μην πιστεύω αυτό, λες τώρα εσύ. Ναι, γιατί αν πιστεύεις... Δεν φοβάσαι το θάνατο. Δεν φοβάσαι τίποτα, κάνεις το σταυρό σου. Δόξα τω Θεώ, Ελυμπία, εδώ που περνάμε και δεν έχουμε αυτό να ανοίξουμε αυτό το κρασί. Αλλά δόξα τω Θεώ και την Παναγιά. Κατάλαβες. Ναι, τα αφήνεις όλα. Εγώ χάθηκα, φαντάσου, μέσα σε 7 λεπτά. Επειδή... χάθηκα 4 φορές. Και λέω, θα ξεκινήσει η γυναίκα μόνη της. Και ήρθα και 30. Ήμουνα. Θέλω να σου όταν πω. Όταν όμως αυτό το φόβο είδες, τι είπες, πιστεύεις. Εγώ πότε κλονίστηκα. Κλονίστηκα όταν πήγαμε ότι είναι τόσο αμαρτωλή και είχα κανόνα και δεν μπορούσα να κοινωνήσω. Μα... και άρχισα να πάω με φοβία και να λέω, πω, πες ότι κάτι γίνει και πεθάνω τώρα, θα πάω ακοινωνητή, θα πω στην πόλη, πάει. Κατάλαβες πως έγινε. Θα πει στο Πάτερ Ιμών. Από την πολύ μου... θα πει στο Πάτερ Ιμών. Μπορεί κιόλας να... μπορεί κιόλας, δεν είμαι και εγώ η ιστρία ότι... μπορεί κιόλας να λιγοπίστησα, θα πει στο Πάτερ Ιμών. Είναι η προσευχή που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός κατευθείαν. Κάθε βράδυ και λέω και κάθε πρωί το Πάτερ Ιμών και συνέχεια το λέω και το κύριο Ιησού Χριστέλη. Δεν θα υπάρχει φόβος το να έχεις το Πάτερ Ιμών. Είναι κατευθείαν. Καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει πιο μεγάλη αμαρτωλή από μένα. Λοιπόν, τι, θα πάρεις εσύ την πέτρα σου να μου την πετάξεις? Κάντο. Κάντο. Θα πάρουν να πετάξουν την πέτρα τους, ας την πετάξουν, αφού οι άλλοι είναι οι αναμάρτητοι. Δεν θα το πηγαίνεις έτσι, γιατί ήδη βάζεις μια ταμπέλα στον εαυτό σου και πηγαίνεις ακόμη πιο πίσω και ακόμη πιο πίσω. Τι ταμπέλα βάζω? Ότι δεν πιστεύω, ή ότι θα είμαι αναμάρτητο, θα είμαι ανακοινώνη, θα αρχίσεις πάλι φοβίες. Καμία ταμπέλα. Εγώ εσύ... δεν πιστεύω, τι λες καλά, εγώ αγαπώ πάρα πολύ το Χριστό. Μα αυτό σου λέω, θα κάνεις τον Πάτερ Ιμών και τελείωσε. Απλά ταλαντεύτηκα τότε, δηλαδή έπαθα αυτό το πραγματάκι. Ναι, έπαθα. Πολλοί το παθαίνουν, αλλά εκεί ξέρεις τι, εκεί πρέπει να είσαι ακλόνητη πίστη σου. Θα λες, Παναγιά μου, είσαι εδώ. Εκεί άκουγα συνέχεια του γέροντα, του αγαπή, του τσάφου, του πνευματικού μου, γιατί όταν εκείνος μου πήγαινε σε όλο πνευματικό βάξε να... και μετά του πήρε αδερφού μου και του λέει, τι χάνουμε την ομιλία, γιατί παθαίνει αυτό, παθαίνει εκείνο, παθαίνει το άλλο, παθαίνει το άλλο. Και μου έδωσε ευλογία και πήγα μετά σε άλλο πνευματικό και βρήκα τη σειρά μου. Εκείνος λοιπόν τελευταία φορά, και όταν με πιάνουν οι φοβίες μου, αυτό σκέφτομαι, μου λέει, έχεις τον Χριστό μέσα σου, φύγε. Μην φοβάσαι τίποτα. Φύγε, φύγε, είσαι ελεύθερη, φύγε. Και μόνο που το σκέφτομαι αυτό, λέω, τελείωσε, είναι δυνατή, τέλος. Ξέρεις τι δύναμη έχεις μέσα, Ολυμπία, δεν μπορείς να φανταστείς. Εγώ τη βλέπω. Άσε που έχεις δύο αγγέλους δίπλα σου. Είναι τρομερό αυτό. Είσαι πάρα πολύ δυνατή. Αυτό που θέλεις να το κάνεις, θα το κάνεις. Ό,τι και να γίνει, αυτό που πραγματικά θέλεις και σκέπτεσαι, θα γίνει. Άκουσέ με. Μην κολώνεις. Μην κολώνεις. Δεν χρειάζεται, το έχω δει. Μην κολώνεις. Θα κάνω λιμοσύνη. Θα κάνεις. Γιατί ξεκινάς από μένα. Εγώ πρόσφατα έγινα πρόεδρος του Mother Teresa Foundation της Ινδίας, αλλά affiliate αδελφοποίηση στην Ελλάδα. Είμαι πρόεδρος στη... Να, εθελοντισμός που θέλω να κάνω. Ωραία. Και μαζεύω λοιπόν, συγκεντρώνω τρόφιμα και ρούχα στη Χαλκίδα, στη Φέη Ρέμπελου, με τον Χάρη τον Παπαδόπουλο στην Θήβα και στην Ελευσίνα και στο και Φάλιρο Πύργα.
φάρμακα, όχι γιατί απαγορεύεται να τα στείλουμε, τα στέλνουμε όλα με ταχυδρομείο. Οπότε μαζεύουμε τρόφιμα, ξηρά τροφή και ρούχα. Αυτή είναι η πρώτη μας δράση που ξεκίνησε 1η Ιουλίου και είμαι πλέον ως πρόεδρος του Ιδρύματος Μητέρας Τερέζας. Και είναι η κλειστή μας ομάδα, αλλά η δράση μας είναι ανοιχτή. Οπότε δεχόμαστε. Όποιος θέλει βοηθάει και βοηθάει και τη Μυρτώ με την αέρα εδώ μαζό να το αγοράζει από μένα. Βοηθάει τα παιδιά. 600 ορφανά είναι ο στόχος μας, 1500 γεύματα στην Ινδία. Θα μου πούνε πολλοί γιατί όχι στην Ελλάδα. Υπάρχουν, βοηθάω και στην Ελλάδα με τον Be The Miracle. Κώστας Παντελίδης, όποιος θέλει τον βοηθάει. Βοηθάω εδώ και 2 χρόνια. Εγώ εδώ είμαι στην Παναθηναϊκή. Σκέφτομαι να πάω τώρα να κάνω όπως κάνω ανάγνωση στο. Να πάω δηλαδή. Τώρα θέλω να τα κοιτάξω αυτά, μου είπανε και στο Ιπποκράτιο πηγαίνουν εθελόντιες και κάνουν παρέα στους αρρώστους, μαζεύει εκεί ο παππούλης και θέλω να το φύγει και στον πάτερ του Ιπποκράτιου. Και μου είπανε και εδώ στο Νίκο Τυφλό ότι μπορούμε να πάμε, να διαβάζουμε εμείς τα παιδιά και αυτά. Έχω 2 βιβλία για τους τυφλούς. Έχω 2 βιβλία σε μέθοδο Μπράιλ. Όποιος θέλει θα μου το πει, σου τα στέλνω σε email δωρεάν. Ναι. Και τα κάνω ό,τι θέλουν. 2 βιβλία. Την Ραϊδομαζόνα της Μυρτιάς και το Σαμουράι τον έχω σε μπράι. Τα έχω σε μπράι και σε ελληνικά και σε αγγλικά. Έχω μιλήσει μαζί τους, προσπάθησα να επικοινωνήσω, αλλά ήταν στην αλλαγή Προέδρου. Οπότε δεν βρήκα άκρη. Αλλά τα έχω και ποιος θέλει, σχολεία, ειδικά σχολιάζουμε. Πάνω τηλέφωνο τους τα στέλνω μέσω email δωρεάν. Δεν θέλω τίποτα. Στην Έστειλα... Ναι, το ειδικό σχολείο ένα που είναι πάλι από αυτό. Το ειδικά σχολεία. Δεν το ήξερα. Αλλά το στέλνω δωρεάν. Αν θες σε ειδικά σχολεία να πάρουμε τηλέφωνο. Ναι, και θέλω να το δώσω αυτό. Το δίνω. Το έχω δώσει στην Αμερική, το έχω δώσει στην Ινδία. Το έχουν κατεβάσει 12 σχολεία στην Αμερική και 4 στην Ινδία. Την έχουν κατεβάσει τις ιστορίες. Δεν ξέρω γιατί οι ξένοι έτσι. Στρέφουν λίγο πιο γρήγορα. Δεν ξέρω, ίσως επειδή είμαστε λίγο αργοί με το πληκτρολόγιο. Το πληκτρολόγιο. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης βρήκε λέει το φάρμακο με τον COVID. Δεν μου κάνει εντύπωση. Ναι, γιατί έχουν πολύ καλούς επιστήμονες. Δεν μου κάνει εντύπωση. Πολύ καλούς επιστήμονες. Καταρχήν έχουν κάνει τρομερά ρομπότ. Τα παιδιά. Μπράβο, τρομερά ρομπότ. Τρομερά ρομπότ. Έχω τη φίλη μου την Νικολέτα τη Ζαμπάκη. Τρομερό ρομπότ. Τρομερή επιστημόνισσα. Λοιπόν, και μπράβο στη Ζαμπάκη. Ζαμπάκη. Τι ήθελα να πω. Λόγω εφέκτη είναι αυτό που πρέπει να εγκριθεί. Είναι να το έχει κατοχυρώσει. Φέτα, νομίζω πρέπει να έχει κατοχυρωθεί. Περιμένουν από αυτούς έγκριση για να κυκλοφορήσει. Ναι. Και καθυστερεί. Γιατί καθυστερεί. Ναι. Γιατί το καθυστερούν, ποιος ο λόγος. Είναι τα λεφτά γιατί, μέσα. Εγώ σου λέω, γιατί θα βγει κανένα φάρμακο από τη Γερμανία. Έχει βγει ήδη. Και θα σου φέρουν της Γερμανίας το φάρμακο και δεν θα σου φέρουν το ελληνικό. Αυτά είναι τα συμφέροντα, τα καλά. Συμφέροντα. Αυτό. Εγώ δεν δουλεύω με συμφέροντα. Άμα είχα δουλεύα με συμφέροντα, είχα γίνει πλούσια. Εγώ δουλεύω με το βιβλίο μου, τον εαυτό μου και τους ανθρώπους. Γενικά αυτό που θέλω να σου πω είναι που μας καθυστερεί στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει. Πρέπει να ανήκεις κάπου. Δεν πάει το καλό. Δηλαδή, δεν βλέπουν ότι αυτή η γυναίκα αυτή τη στιγμή έχει την πρόθεση και θέλει να δώσει. Θε τα πούνε, α, γιατί θέλει να το δώσει το βιβλίο τη και γιατί έτσι και γιατί αλλιώς. Εγώ δεν λειτουργώ και έτσι. Και θα σε καθυστερήσουν, δεν τον προωθούν. Δεν λειτουργώ έτσι. Χαίρο πολύ και εσύ και πολύ και κόσμος. Δεν πρόκειται να μείνω σε αυτό. Δηλαδή, εμένα θα με καθυστερήσουν. Εγώ έχω αυτή τη στιγμή ένα βήμα από σένα. Έχω την τύχη να είμαι σε κάμερα, ραδιόφωνο. Το λέω. Το αυτή το έξυπνο το άκουσε, το πιασε. Ας το κάνει. Ξέρει που είμαι, Εύα Πετροπούλου Λιανού το Facebook. Ας μου στείλει λοιπόν, να πάμε να μας πεις Εύα Πετροπούλου Λιανού στο Facebook. Writer, στο σελίδα. Εγώ και το writer. Η ιστοσελίδα, όχι. Εύα Πετροπούλου Λιανού, writer στο Facebook. Όλα στο Facebook. 2 προφίλ έχω και έχω και 3 ομάδες. Συγγραφείς υποστηρίζουν συγγραφείς που υποστηρίζω όλους τους συγγραφείς. Διαφημίστε το έργο σας, το λογοτεχνικό σας έργο που υποστηρίζω όλους τους συγγραφείς και παραμυθό εκπομπή της Εύας, όπου βάζω όλους, τα πάντα, ξένους, Έλληνες, τα πάντα, το βιβλίο και τα πάντα. Παραμυθό εκπομπή της Εύας, να σου συστήσω την Κωνσταντίνα την Ηλιοπούλου, να κάνετε που γράφει παραμύθια και εκείνη. Ωραία. Να μου κάνετε, να μου στείλει τα βιβλία, να τα ανεβάσω. Ναι. Ανεβάζω όλο τον κόσμο, τη δουλειά τους, τα πάντα, δεν έχω εγώ ανταγωνισμού, συναγωνισμού. Μα γιατί να υπάρχει ανταγωνισμό. Θέλει να το ανεβάσω, το ανεβάζω. Με το στείλω, το ανεβάζω. Τώρα προχτές 5 Ιουλίου ήταν η Παναγιώτα Μπλέτα Πίτρια, αγαπημένη, λατρεύω. Μου έγραψε και τον πρόλογο να σα τη διαβάσω τον πρόλογο. Είναι υπέροχο. Πρώτα απ' όλα να διαβάσουμε και 2 ποιημάτια. Ναι, υπέροχο. Πρώτα τη Παναγιώτα γιατί είναι άνθρωπο ευλογημένο. Το έχει και το όνομα. Λοιπόν, μ' αρέσει γιατί αγαπά τον Χριστό. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Η πύλη τη αγάπη. Η εικόνα είναι από την Ισία, λατρεμένη. Μέσα από αυτό το υπαρξιακό οδηπορικό της Εύας Πετροπούλου Λιανού,
αφού γκραζόμαστε την ψυχή της, μοιραζόμαστε τα όνειρά της, εύχομαι να γίνουν τα όνειρά σας αληθινά, αποσκευές της, ένα υπόγειο συναισθηματικό φορτίο που δονείται λυρικά κάθε φορά που το ταξίδι γίνεται ενδιαφέρον. Πυκνός, αλλά καθαρός λόγος, δουλεμένος στην αισθητική του εμείς, έρχεται να κάτσει πάνω στη σκέψη μας, να το πάρει το μυαλό μας. Εσωτερική και βαθιά ανθρώπινη Εύα έρχεται αντιμέτωπη με όλα τα δράματα, ψαχουλεύει τον άνθρωπο και τον εναποθέτει στα πόδια μας. Παναγιώτα Μπλέτα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Πες μου τώρα αυτό που θέλω να σε ρωτήσω. Με το ξυλόκαστρο, τι σχέση έχει? Από εκεί γεννήθηκα, εκεί εγώ στο ξυλόκαστρο. Ωραία, και πήγαινες γυμνάσιο. Μέχρι τα 18. 18 ωραία, φεύγω. Το όνομά σου είναι δηλαδή Παπαδοπούλου. Πέτροπούλου. 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 Λοιπόν, άρα πήρατε την απάντησή σας, ένας τηλεθέτης, είναι από το ξυλόκαστρο, από το Καμάρι. Α, μήπως είναι κανένα ξάδερφος. Και... η Κατερίνα Πετροπούλου, ο Γιώργος ο Πετρόπουλος που τον χάσαμε πρόσφατα, ήταν θείος μου. Είχαμε πολύ παλιά ένα προπατζίδικο όταν ήμουν 15 χρονών στο Καμάρι. Ωραία, άρα θα πάρουμε τις απαντήσεις σε λίγο. Ναι. Και μου λέει, μα ρώτατε, ρώτατε, γιατί με το με ρώτατε. Εκεί γεννήθηκα. Και μέχρι τα 18 πήγα στο Λύκειο, τώρα λέγεται Λύκειο Ταράσιο. Εκεί τελείωσα. Και μετά έφυγα στην Αθήνα, σπούδασα στον Αντένα, δούλεψα στον Αντένα στην κυρία Πιπηλή, στο Αυτά και άλλα. Μου φαίνεσαι γνώστη, ρε παιδί μου. Έκανα πεζοδρόμιο με δημοσιογράφου πολλά χρόνια, ρεπόρτερ. Μετά στο ράδιο στο 984 για πολύ λίγο. Και ύστερα έφυγα στη Γαλλία το 1994. Επαγγελματικά πώς, δηλαδή, τι έκανε στη Γαλλία, ή μόνο έγραφες? Εφημερίδα. Δουλεύεις. Δούλευα σε μια εφημερίδα, Le Libre Journal, 10 χρόνια. Ήμουνα υπεύθυνη για τους συνδρομητές, για όλα τα βιβλία. Είχα δικό μου κομμάτι, τομέα, μπορεί να το πεις πώληση, όχι εκδότρια όμως, αλλά ήμουνα διευθύντρια στις πωλήσεις, ήμουνα διευθύντρια στους συνδρομητές, είχα δικιά μου στήλη και δούλευα απεσταλμένη στο σήμερα, στην Κόρινθο, όπου μετά ήρθα 6 μήνες γιατί έκανα πολιτιστικό ρεπορτάζ στα θέατρα, σινεμά, κριτικές. Τώρα... και τώρα είμαι σε μια δουλειά, δόξα τον Πανάγαθο, ιδιωτική, δεν θέλω να πω το όνομά της, είμαι εκεί 10 χρόνια. Μια χαρά. Και με βοηθάει να κάνω αυτό. Το όνειρό μου. Είναι σαν γραφική δουλειά πάντως. Ναι, ναι, αλλά μιλάω ξένα, μιλάω αγγλικά, γαλλικά, δεν μιλάω ελληνικά εκεί. Είναι ξένη εταιρεία, πολυεθνική. Ωραία, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι σε στηρίζουν, σημασία έχει ότι. Ναι, σε και με αγαπούν και ξέρουν τι κάνω και το στηρίζουν 100%. Και ξέρουν ότι όταν θα πάρουν ένα ρεπό, θα είναι μόνο για το βιβλίο μου. Και το λένε ότι είναι η συγγραφέα μας. Το ξέρουν, ναι, και τους εκτιμώ πάρα πολύ γιατί στηρίζουν τους υπαλλήλους. Να κάνουν τα όνειρά τους. Έχουμε ανθρώπους που είναι στο τραγούδι, έχουμε ανθρώπους που είναι στη ζωγραφική, έχουμε ανθρώπους που είναι στο στίχο. Εσύ να τους φέρεις όλους αυτούς τους ανθρώπους εδώ σιγά σιγά. Θα σου φέρω πάρα πολλούς. Ναι. Δεν ξέρεις τι πόρτα σου άνοιξε ο Αντώνης, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος. Καλά, και ο Αντώνης είναι, έλα, είναι και ο Αντώνης. Αυτό σου λέω, δεν ξέρεις τι πόρτα σου άνοιξε. Είναι. Το καλό, τι κλειδί, να το λέω το πας παρτού, πας παρτού. Αντώνη, έχεις λόξιγκα, σ' αγαπάμε. Ναι, όντως, πολύ, πολύ φιλάκια, πολλά, πολλά. Αγαπώ, Αντώνη, αγαπώ. Αγαπώ, αγαπώ για το ήθος του. Μπράβο, για το ήθος του, το ταλέντο του. Τι αυτό είναι. Ακομπλεξάριστος και με καταλαβαίνει. Γιατί μπορούσε να σταματήσει να μου μιλάει για 2-3 ανθρώπους και δεν το έκανε. Και τον ευχαριστώ. Γιατί δεν έχει μείνει σε αυτά τα σαφρά σκουλίκια. Που είναι κακά. Τι? Τα σκουλίκια τα κακά. Όχι, γιατί δεν νομίζω να είναι. Είναι άνθρωπος χωρίς αυτό σου λέω. Είναι ήθος. Ήθος. Έχει ήθος ο Αντώνης. Ναι. Ήθος. Και θα πάει πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά. Αυτό να σου πω κάτι. Πολύ μπροστά. Τι να το κάνω εγώ, αν έχεις ωραία φωνή, αν γράφεις ωραία και δεν έχεις ήθος. Είδαμε άλλωστε τι έχει συμβεί ή τι συμβαίνει σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν επιτυχία, αλλά μην έχουν ηθικές αξίες. Αυτό είναι επιλογή του καθενός. Είναι επιλογή του καθενός. Δεν είμαι επικριτική και δεν θα γίνω τώρα. Ο καθένας με το που θα γεννηθεί. Μετά τα 7, το παιδί γνωρίζει το καλό, το κακό, το άσχημο, το ωραίο, το θέλω, και τα πάντα. Και από εκεί πέρα επιλέγει μόνο επιλέγει. Του ποιος κόσμος το αρέσει. Και μέσα από την οικογένειά του. Εγώ πήγα στο ο Θεός μου. Α, είδες, σε καλή. Ο Θεός μου είναι αυτός που αγαπάει τα παιδιά του, κρατώντας λουλούδια στα χέρια και χαμόγελα παιδικά. Έστειλε τους αγγέλους του να δώσει ευχές αγάπης και ευτυχίας σε ανθρώπους ακροτηριασμένους από τη δυστυχία της στιγμής.
Να πω δύο-τρία έτσι, Έχει τα χάικου που είναι αρκετά, που είναι μικρούλια τα χάικου, στη σελίδα 29. Είναι πάρα αυτοί που νομίζουν ότι είναι αρχηγοί, αυτοί που νομίζουν ότι είναι βασιλείς, στα στεναρά του σώματα, στα στενά τα μονοπάτια, έκλεισαν οι πληγές των αθανάτων. Κίνησαν αντριωμένοι να πάνε στον πόλεμο. Με ένα χαμόγελο στις ασπίδες τους, με ένα χάδι σε πριγκίπισες και μια λαχτάρα για την νίκη. Από ένα που αγαπώ πολύ. Όνειρα. Τα όνειρα τα πλέκω με δύο μακριές βελόνες. Εργόχειρα απαράμιλης ομορφιάς για το παρόν που έζησε. Τα όνειρα τα κλώθω με το βελονάκι. Μια καλή, μια ανάποδη. Τα κάνω πλεχτά με χρώματα και σχέδια ελπιδοφόρα για το μέλλον που έρχεται. Τα όνειρα ελπίζω το αύριο να συναντήσουν με αγάπη και υπομονή. Ευχαριστώ μικρό πρίγκιπα πάρα πολύ και το Γιάννη Κοκκάκη που αυτό το ποίημα το έχουν μελοποιήσει. Να πω κάτι, αυτό ήθελα να σου πω ότι τα ποίηματά σου είναι ελπιδοφόρα. Έτσι πρέπει να είμαστε γιατί είμαστε άνθρωποι. Μπόρες. Για κάτσε, γιατί όταν άνοιξα το βιβλίο σε αυτό έπεσα. Μπόρες κινήσαν μοναχές. Μπόρες, κεραυνοί, κυνηγούν ο ένας τον άλλον. Κυνηγούσαν ο ένας τον άλλον. Μπόρες, τυφώνες, τραγουδούσαν, χόρευαν σε ένα κυκλικό διονυσιακό χορό. Θα πω ένα που αγαπώ, γιατί αγαπώ τον μπαμπά μου που με κοιτάει εγώ ψηλά. Ο θάνατος πήρε παιδιά και νέους. Ο θάνατος πάντα έτσι ήταν, άδικος. Θες να μάθεις για το θάνατο? Είναι αργός και επώδυνος. Δεν κάνει διακρίσεις. Έρχεται ξαφνικά και παίρνει αγαπημένους. Σαν αστραπή, σαν μια βροντί, σαν ένα κοφτερό μαχαίρι. Να τους κρατάς βαθιά στην καρδιά. Αυτούς που έφυγαν να καίς ένα κερί για να βλέπει η ψυχή στο σκοτεινό το μονοπάτι. Νερό να βάζεις κοντά στο κερί, να ξεδιψάει η ψυχή. Μια προσευχή. Θεός χωρέστον να λες. Ακούει ο Θεός και πράττει για σένα πατέρα. Πάντα με πίστευες. Κοριτσάκι μου όμορφο, πότε τον έχασε τον μπαμπά? Εγώ 24 Δεκεμβρίου. Το 17. Συγκινήσε όμως, γιατί ο μπαμπάς είναι μπαμπάς. Λοιπόν, έχει και ένα που θα κλείσουμε με αυτό, θα τελειώνει η εκπομπή, θα το πω, την παραμύθο καληνύχτα. Για πες μας τώρα, επειδή τα είπαμε όλα. Θα τα βρείτε, επίσης να πω, στο inbox. Εύα Πετροπούλου Λιανού, στο inbox θα το βρείτε αυτό το βιβλίο, γιατί λόγω του COVID δεν ξέρουμε πότε θα το κακομύρισε ο εκδότης, δεν μπορεί να τρέχει και για την Εύα. Εντάξει, οπότε σε μένα. Κόσμος, τώρα, σε μένα όποιο θέλει, του το στέλνω εγώ, όπως στέλνω και την Εραϊδό Αμαζόνα της Μυρτιάς, έχει 10 ευρώ, όλα τα λεφτά πηγαίνουν στην οικογένεια. Δεν κρατάω τίποτα. Με το που τα δίνετε, στέλνω το βιβλίο και πάνε κατευθείαν στη Μυρτό μας. Αξίζει αυτό το παιδί. Αγαπάει τη σοκολάτα και τις τηγανιτές πατάτες. Τη λατρεύει. Και η πύλη της αγάπης τώρα 23. Και η πύλη της αγάπης είναι για μένα. Βοηθήστε τους Έλληνες. Κάντε ποιήση, αγαπήστε ποιήση. Και παραμύθια. Παραμύθι. Που είπαμε, που... Μετέφρασα τις ιστορίες του Λευκάδιου Χέρν. Παραμυθοταξιδεύοντας με το Λευκάδιο Χέρν, βρίσκεται στο Λεμόνι, Ηρακλειδών 22, 4 ιστορίες, τα ξωτικά των χαλιών, μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία, όπου υπάρχει μια γυναίκα, πριγκίπισσα, που έχει μάθει από τους γονείς της να τη φροντίζουν, να τη χτενίζουν, να υπηρέτες, και ξαφνικά πηγαίνει και παντρεύεται έναν σαμουράι, ο οποίος τρέχει στους πολέμους όλη τη μέρα, και δεν μπορεί μόνη της να κάνει τίποτα, γιατί είναι λίγο τεμπέλα. Και τι κάνει όταν τρώει? Κάποια στιγμή πετάει διάφορα σκουπιδάκια και το βράδυ πάει να κοιμηθεί και ξεπηδάνε διάφοροι σαμουράι δεξιά και αριστερά και αρχίζουν και τις κάνουν τσιν τσιν κομπάγια καμά φουκί μόσο. Αφού τα σκουπίδια δηλαδή τις μιλάνε. Και τις μιλάνε και δεν μπορεί να κοιμηθεί, πηγαίνει 2 η ώρα, η ώρα του βοδιού που λέει ο Ιάπωνας, και αρχίζουν πάλι τσιν τσιν κομπάγια καμά φουκί μόσο κορό.
Και κάθε φορά αυτό γίνεται, αυτή δεν μπορεί να κοιμηθεί, παθαίνει κάτι πάνω κεφάλος, έρχεται ο άντρας της. Τη βρίσκει μαναμαλιασμένη, της λέει, τι είναι αυτό, εγώ σε πήρα μια όμορφη. Και εσύ έχεις καταντήσει τώρα, λέει, έρχονται, λέει, και μου επιτίθονται αυτά τα σαμουρά καταστάσεις, μικρά, τα τοξωτικά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και της λέει, περίμενε, κρύβεται πίσω από το παραβάν και αρχίζουν αυτά κατά τις 2 η ώρα του βοδιού. Τσιν τσιν, κομπάλια, καμά, φουκί, σοκορό, μωρό. Αρχίζουν και χορεύουν και πάει αυτό το σπαθί του και αρχίζει να τα κυνηγάει. Με το που να, τα κυνηγάει. Δεν έχω να κάνω ζουμ, για πες. Με το που τα κυνηγάει γίνονται οδοντολιφίδες και εξαφανίζονται. Και τη λέει, τι είναι αυτά. Λέει, μάλλον λέει, όταν έτρωγα λέει και καθάρισα τα δόντια μου, πέταγα τις οδοντολιφίδες στο χαλί. Και γύρισαν λοιπόν τα ξωτικά των χαλιών, γιατί οι Ιαπωνέζοι στο σπίτι τους που είναι ένα επί ένα δεν έχουν πολλά πράγματα. Ό,τι έχουν είναι το αναγκαίο, αλλά έχουν πολλά χαλιά και είναι τρομεροί στην καθαριότητα. Τα καθαρίζουν όλη την ώρα αυτά τα χαλιά. Όταν λοιπόν το βρωμήσεις, λέει ότι υπάρχουν τα ξωτικά των χαλιών, τα τσιν τσιν κομπαλιακάμα, και έρχονται και σε πειράζουν. Οπότε αυτήν την πειράζανε. Καταλαβαίνεις. Καλό είναι αυτό για να μάθουμε την καθαριότητα. Αυτό, αυτό. Η άλλη ιστορία, η άλλη ιστορία είναι το αγόρι που ζωγράφιζε γάτες. Ήταν ο πιο μικρός και ο πιο ανθεκτικός. Από οικογένεια 8 παιδιών περίπου. Όπου και να τον άφημες, ζωγράφιζε γάτες. Μιαό! Όπου και να τον άφημες, γάτες. Είπε η μαμά του, αφού το παιδί είναι τόσο καχεκτικό και δεν πρόκειται ποτέ να κάνει τίποτα, ειδικά στα χωράφια, γιατί είχαν ένα τεράστιο οριζόνα με ρίζια και αυτά, θα τον πάμε, λέει, στον Βούδα, στον μοναχό. Τον πάνε στο μοναχό, λέει, πρέπει να πάρετε το μικρό μας παιδί, να τον κάνετε μοναχό. Ας σας βοηθάει, να σκουπίζει, να μάθει γραφή, να μάθει ανάγνωση. Όσο τον αφήνανε όμως αυτόν, αυτός είχε πιάσει και είχε ζωγραφίσει όλους τους τοίχους με γάτες. Μιαό! Οπότε λέει ο μοναχός, δεν μπορώ εγώ να τον κρατήσω αυτόν. Καταρχήν λέει, μου λέρωσε όλους τους τοίχους. Μου λέρωσε τα βιβλία, πάει, τι θα γίνει. Και φύγαν οι γονείς, φεύγει και το παιδί. Και λέει, τώρα δεν μπορώ να γυρίσω πίσω σπίτι μου, γιατί θα γίνω ρεζίλη. Εμένα με άφησαν εδώ να βοηθάω το μοναχό και εγώ τα γέμισα όλα με γατιά. Μιαό! Οπότε λέει, θα πάω σε εκείνο το χωριό. Βλέπει ένα χωριό, βλέπει φώτα, βλέπει ένα καλύβι, πολύ μεγάλο, λέει, εκεί θα πάω. Παίρνει μια, παίρνει δυο, πηγαίνει και βλέπει παντού φώτα, παντού αράχνες, αλλά κανείς. Τίποτα. Λέει, τι να κάνω. Βγάζει λοιπόν το χαρτί του, βγάζει και το μολύβι του και άρχισε να ζωγραφίζει γάτες. Ήρθε το βράδυ. Κανείς δεν είχε φανεί. Πριν όμως φύγει από το μοναστήριο, ο μοναχός του είχε πει, θα προσέχεις και θα πας σε ένα μικρό δωμάτιο. Θα προσέχεις τους μεγάλους χώρους. Και θα πηγαίνεις, θα κοιμάσαι στους μικρούς χώρους. Δεν είχε καταλάβει πολύ πολύ καλά τι ήταν αυτό. Αλλά αφού είδε τόσο μεγάλο χώρο, λέει, δεν μπορώ να μείνω εδώ. Βρήκε λοιπόν ένα παραβάν, το άνοιξε και μπήκε σε ένα μικρό μικρό δωματιάκι. Και εκεί κοιμήθηκε. Μετά τις 12 τα μεσάνυχτα άρχισε ένας τεράστιος θόρυβος. Είχε μπει κάτω από τα σκεπάσματα, δεν άνοιγε, ούτε κύχ δεν έκανε. Και αυτός ο θόρυβος συνεχιζότανε. Το επόμενο πρωί βγαίνει ο ήλιος και τι να δει. Ανοίγει το μικρό πορτάκι και βλέπει ένα τεράστιο αρουραίο σαν μια αγελάδα, πάρ' τον κάτω και αίματα στους τοίχους με τις γάτες του. Α, λέει, αυτό ήθελε να μου πει ο μοναχός για να με προστατεύσει. Οι γάτες του, με έναν τρόπο μαγικό, είχαν εξαντώσει το μεγάλο αρουραίο που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος του χωριού. Και από τότε όλοι ζήσανε καλά. Αυτή η ιστορία είναι του μεγαλύτερου ζωγράφου Σουμιέ. Λυπάμαι που δεν θυμάμαι το όνομά του. Αλλά αν ψάξετε Σουμιέ, θα τον βρείτε. Είναι Ιάπωνας και είναι η πραγματική του ιστορία. Η άλλη ιστορία λέγεται «Ο Θεός
της τρικυμίας. Μ' αρέσει που τα αφηγήσει και μου τα αφηγείτε. Ναι, όπως τα παιδιά. Ναι, έτσι αφηγούμε εγώ. Γι' αυτό λέω, όταν θέλω κάποιον να κάνει αφήγηση, τους κάνω τέτοιες αφήγησεις. Ξέρεις, εμείς τα μαθήματα που κάναμε στο σχολείο, κάναμε αυτό, μας έλεγε ο κύριος Μπιμπίλης, τα φιλιά μου κύριε Μπιμπίλη, έλεγε για το πώς θα κάνουμε αφήγηση στα παιδιά. Πρέπει να έχει χρώμα. Ναι, θέλει χρώμα, θέλει παύσεις. Θέλει να τους πέτας μια ερώτηση, να μην βαριούνται, να παίζεις μαζί τους. Να κάνεις αυτά που έκανες εσύ. Οπότε τώρα βλέπεις τι κάνω, σου λέω είμαι ανοιχτή. Ναι. Πάρτε να σας κάνω αφήνω στα παιδιά. Μεταξύ, πραγματικά και αυτά τα σεμινάρια να προωθήσουν, να τουλάχιστον ναι. Στους τα κάνω, τα κάνω. Εγώ θα το στείλω. Και τα κάνω κατοίκονα, όποιος θέλει και δεν φοβάται, φέρνουμε τις αποστάσεις μας. Έχω ένα μεγάλο σαλόνι, ελάτε, Σάββατο Κυριακή τα κάνω. Όποιος θέλει, είναι εγγραφή κατηδίαν στο email μου, μάλλον στο Messenger, inbox όλα. Και όποιος έχει πρόβλημα με τους φόβους του ή με την έμπνευση και με το τι θα κάνω, τι θα γίνει στη ζωή μου, να έρθει εμένα να του το λύσω, θα του το ξεμπλοκάρω το θέμα. Εγώ ξεμπλοκάρω, μέσα το. Πώς το λένε, κόβω σαν τον Μέγα Αλέξανδρο, κόβω τους κόμπους. Μαπ. Το γόρδιο δεσμό. Αυτό, τους κόβω όλους. Δεν υπάρχει κόμπος που να μην έχει κοπεί. Και όποιος έχει θέμα με λοιπόν, το. Μου αρέσει και με τους κόμπους ναι, που έχουν αρέσει τελείως. Τίποτα. Εσύ φύγανε. Ναι. Ναι. Όποιος έχει θέματα με τους ύπνους και δεν ξέρω και εγώ, να του πω ιστορίες εγώ. Καλά, είναι φοβερή. Με παίρνουν και μου λένε πες μου μια ιστορία. Κοιμηθώ στα δύο λεπτά. Α, εγώ θα σε παίρνω έτσι να μου λες διάφορα. Θα μου αρέσει. Πραγματικά μου φτιάχνει τη πραγματικά όμως. Μην είστε επικριτικοί, θα το ξαναπώ. Γιατί είναι επικριτικό που το είπα αυτό. Όχι εσύ, είπα επικριτική με όψιλον με μικρό γιώτα. Όχι, γενικά δεν πρέπει να είμαστε, γιατί θα σου πω κάτι. Και γιατί το μπλοκάρουμε τον εαυτό μας. Αυτό θα σου έλεγα. Mm-hmm. Το έλεγα εγώ προχτές σε μια κοπελιά την Εμιλία, τα φιλιά μου Εμιλία, ότι με το να βλέπουμε διάφορα, είτε έτσι είτε αλλιώς, μαγκώνουμε εμείς, τρελαινόμαστε, μπερδευόμαστε, και μπλοκάρουμε. Εμείς τον εαυτό μας και το στόχο μας. Το στόχο μας. Λοιπόν, και ξέρεις, τώρα έτσι μου λέγεις, εγώ θες σε κάποια πράγματα θα αρχίσω να βάζω μπλοκ, δηλαδή. Βέβαια. Δεν θα ασχολούμαι, ναι, γιατί είναι χαζοασχολίες. Ναι. Ξέρεις τι είναι τώρα εσύ να έχεις το εργόχειρο. Να φτιάχνεις την ντουλίπα. Ναι, και να έρχεται άλλος τώρα να σου λέει για να το... έχεις εκεί να παιδεύεσαι με αυτή τη χρυσόσκονη, να φτιάξεις να το χρυσό και να σου χαλάσει. Έφυγε, έκανες και ένα κόμπο. Άντε να βγει αυτό το τώρα. Ξεμπλόκαρε, ξέπλεξε, ξανά ξεκίνα το πλεχτό. Όχι. Και μετά, όποιος θέλει λοιπόν, είναι για τον Λευκάδιο Χέρν. Μεγάλος ο Λευκάδιος Χέρν για την Ελλάδα. Μεγάλος. Βαφτίστηκε στην Αγία Παρασκευή. Σε μένα όλη μου η ζωή, οι άνθρωποι που έρχονται έχουν σχέση μαζί μου. Εγώ λέω με Παρασκευή. Και όσοι έρχονται, κάτι έχουν με την Αγία Παρασκευή. Που λένε τυφλή στραβή στην Αγία Παρασκευή. Σε μένα. Η μαμά μου και ο παπάς μου παντρεύτηκαν να δώσουν Αγία Παρασκευή. Είδες και εσύ. Έχεις συμβολικό, είναι ο Μουσέλη. Λοιπόν, ο Άγιος Λευκάδιος Χέρν βαφτίστηκε στην Αγία Παρασκευή στη Λευκάδα με τη μαμά του χωρίς τον μπαμπά του, τον γιατρό, τον Ιρλανδό. Και έχει μεγάλη σημασία το ότι αυτός ο άνθρωπος είναι Έλληνας, Έλληνο-Ιρλανδός. Αυτός ο άνθρωπος με ένα μάτι, μεγάλη αναπηρία, πρόβλημα στην καρδιά, ταξίδευσε και έφτασε στην Ιαπωνία. Πέρασε πάρα πολλά στη ζωή του. Καταρχήν δεν είδε γονείς. 6 χρονών έμεινε ορφανός γιατί τον παράτησε η μάνα του στην θεία του και γύρισε πίσω. Παντρεύτηκε έναν Ιταλό, πέθανε στο άσυλο. Αλλά από τα 6 χρόνια και μετά δεν του ξαναείδε. Και είμαστε τυχεροί που τον έχουμε το Λευκάδιο Χέρν γιατί φτάνει στην Ιαπωνία με ένα καράβι, την Ελπίδα, και μένει στο Ματσούε. Παντρεύεται την γυναίκα του και βαφτίζεται Γιάκομο Κοϊζούμι. Γίνεται βολιστής και κρατάει. Συμπληρώνει, αν θέλεις, μαζεύει, συγκεντρώνει όλη την ιστορία της Ιαπωνίας. 3.500 μύθους μετέφρασε. Τους έσωσε τις παραδόσεις τους. Και μεταφράσαμε πάρα πολύ, όχι μόνο εγώ, μεταφράζεται ο Λευκάδιος Χέρν χρόνια. Το έχουνε το ιστορικό κέντρο, το πολιτιστικό κέντρο στη Λευκάδα, να πάτε να το δείτε. Λευκάδιος Χέρν, φέτος γιορτάσαμε τα 170 χρόνια από τη γέννησή του και είμαστε τυχεροί γιατί τον ανακήρυξαν οι Ιάπωνες μέγα Ιάπωνα συγγραφέα. Είναι ο εθνικός του συγγραφέας. Έλληνας δηλαδή. Έλληνο-Ιρλανδός. Έλληνας. Λευκάδιος. Γεννήθηκε και βαφτίστηκε στην Αγία Παρασκευή. Και έγιναν τα αποκαθιλωτήρια, του δώσανε και το. Στην Κολυβήθρα, βάλανε και την Κολυβήθρα και το όνομα
φέτος στη Λευκάδα, να πάτε. Είμαστε περήφανοι, πρέπει να είμαστε περήφανοι οι Έλληνες για την ιστορία και για τους ανθρώπους που έχουμε. Δεν είναι μόνο... Και πάνε έξω και διαπρέτουν γιατί εδώ πέρα το στάβουμε. Συγγνώμη, θα γίνονται κριτική γιατί η Ελλάδα μου τρώει τα παιδιά της. Εγώ είμαι ένα παιδί που ακόμη κολυμπάω. Βγήκες έξω και ήρθες, γι' αυτό κολυμπάς. Όχι, στη Ελληνίδα όμως ήμουν έξω. Μα δεν είπαμε. Δεν άλλαξα. Δεν άλλαξα. Μου ζητήσανε να γίνω Γαλλίδα. Είπα, εγώ θα παραμείνω Ελληνίδα. Σαν Έλληνες διαπρέτουμε βέβαια, πάρα πολύ. Βέβαια. Έχουμε ωραίους επιστήμονες, Γερμανία. Καταρχήν όλοι η ΝΑΣΑ είναι Ελληνίδες. Έλληνες και όλοι η ΝΑΣΑ. Μπράβο, όλοι ΝΑΣΑ. Στείλαμε όλη την αρχαία φιλοσοφία στο διάστημα. Παίζει ένας Βαγγέλης τον ύμνο. Τον ύμνο του χαιρετισμού, του χαιρετισμού του Σποκ, τον παίζει ένας Βαγγέλης μεγάλος. Στείλαμε το Α και το Ω στα ελληνικά. Αυτά εδώ τα μηχανήματα δουλεύουν και μιλάνε ελληνικά. Στηρίζονται όλο το κομμάτι του, ναι, του συστήματος τραπεζικού. Το ξέρω όλα αυτά καλά. Εδώ όμως γιατί τα παιδιά μου, δηλαδή, γιατί μένω ο γιος μου αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, γιατί εσύ πήγες στο εξωτερικό, γιατί πάρα πολλά παιδιά πάνε στο εξωτερικό και εδώ πέρα θα δεις τα παιδιά που θα σου πούνε ψάχνω δουλειά, δεν βρίσκω, εγώ κάνω μια δουλειά. Ρυθμίζω δάνεια. Το τι κλάμα ακούω, το τι κλάμα ακούω. Βλέπω τα παιδιά τα αισιόδοξα που έχουν φύγει, που είναι πιο άνετα, που είναι πιο μπροστά, την νεολαία. Είπες τη μαγική λέξη. Αισιοδοξία και ελπίδα. Ναι. Πιστεύουν όλοι οι άνθρωποι που με βλέπουν, μου το έχουν πει αυτό, είμαι στα 46 μου πλέον τώρα, έτσι, δεν είμαι παιδί. Και μου λένε... Δίνεις πολύ μικρότερο, εγώ είμαι 47 και δίνεις πολύ πιο μικρότερο. Αποκλείεται, είναι η ψυχή μας. Και μου λένε, δεν έχετε ανάγκη, έχετε πολλά λεφτά. Αυτή τη στιγμή ο λογαριασμός μου είναι κάτω του μηδενός. Δεν έχει σημασία. Θέλω να σου πω, εγώ κάνω βιβλία. Ακόμη και εκεί που είμαι. Γιατί έμαθα, εκπαίδευσα στα 17 μου. Στα 17 μου, εκπαίδευσα τον εαυτό μου. Τι έχουμε, Εύα, στις τσέπες. Αυτό. Με αυτό θα πορευθώ. Δεν θα πάω στη Μύκονο, γιατί πάνε όλοι. Ναι. Δεν θα πάω να φάω σούσι, γιατί το κάνουν όλοι. Δεν θα πάω να φτιάξω τον νύχι μου ή το πόδι μου, το μαλλί μου. Θα τα κάνω μόνη μου. Θα τα κάνω μόνη μου, μ' αρέσει, αλλά δεν θα πάω παν μέτρων άριστον, λέγανε οι αρχαίοι. Και τι συμβαίνει αυτό. Ελένα, σου πω να κάτι. Το σέβεσαι. Ποιος σου είπε ότι τα πολλά φέρνουν την ευτυχία, τα πολλά φέρνουν τη δυστυχία. Γιατί εξαρτάται. Αυτή που εξαρτάται. Θες να μου πεις ότι με βλέπανε χαμογελαστή και νομίζανε το πουλί στα προβλήματα της ζωής μου οικονομικά. Δεν παίζει ρόλο. Έτσι αυτό. Έχουν εκπαιδευτεί όμως. Γιατί νομίζουν ότι τα λεφτά φέρνουν ευτυχία. Δεν είναι αυτό. Είναι εκπαίδευση. Όχι, εγώ είναι εκπαίδευση. Έχω του πατέρα μου την αυτή και του πατέρα μου και τον πατέρα μου της Εκκλησίας ότι τα απλά, daily, τα απλά, τα υλικά πράγματα και τα πιο ωραία και τα πιο ευχάριστα. Τι πιο ευχάριστο. Να πάρεις, εγώ δηλαδή έχω κάνει τις καλύτερες παρέες έτσι. Πήρα από το περίπτερο, ναι, στην παραλία, ναι, και να περάσουμε τέλεια. Αυτό. Δηλαδή τα πιο απλά, στο σπίτι μου ξαφνικά, να έρθει ο αδερφός μου και ξαφνικά να μου φέρει και ένα φίλο του που είχε κιθάρα και, και να γίνει γλέντι χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι. Ναι, γιατί δεν το κανονίζεις, ναι, αλλά δεν κλείνεσαι κιόλας. Το απλό. Βλέπω μια κοπέλα στην εκκλησία, βέβαια δεν είναι χοντρή, είναι αδύνατη, ωραία λεπτή κοπελίτσα, άβαυτη. Αλλά είναι απλή, καθαρή. Και σε πληροφορώ ότι είναι η μόνη που μου κάνει εντύπωση μες στην εκκλησία. Δηλαδή λάμπει. Τη βλέπω τη λάμπει. Ίσως επειδή και την ώρα προσεύχεται. Ρε παιδί μου, είναι απλή. Αυτή η απλότητά της, η φουστίτσα της. Το λίγο, το λίγο αυτό, το λίγο, το απλό, το... Είναι ωραίο, πώς να σου το πω. Ξέρεις τι έχει γίνει. Εμένα με πειράζει και κάνω ένα πόλεμο όταν μου λένε παραμύθια. Και παραμύθια, όχι, λέω, δεν θα λέτε τη λέξη παραμύθι στο ψέμα. Θα λέτε ψέματα. Δεν θα μου πληγώνετε το παραμύθι. Ναι, γιατί το προσβάλλουν το παραμύθι. Γιατί μου προσβάλλεις, λέω, αυτό το που παραμύθι, κάνω. Ναι. Εγώ μου το παραμύθι μου... Εγώ δεν σε παραμυθιάζω, λέμε παραμυθιάζεις. Παρηγορώ. Θέλω να το βγάλουν. Εγώ κάνω ένα πόλεμο και κάνω μια έκκληση. Θέλω να το βγάλετε. Θέλω να το βγάλετε αυτό το πράγμα. Από το, από όπου υπάρχει, θέλω να βγάλετε αυτό το παραμύθια. Τις παραμύθια και... Δεν θέλω. Αφήστε τα παιδιά να διαβάζουν παραμύθια.
μάθετε στα παιδιά να διαβάζουν καταρχήν και να αγαπάνε αυτό το βιβλίο, ό,τι και αν είναι. Εάν ένα παιδί αγαπήσει αυτό το βιβλίο, θα αγαπήσει και το βιβλίο του σχολείου. Αυτό κάνει η κυρία Ιωπούλου τώρα, που βάζει εικόνα και στο τελευταίο βιβλίο, το Δεντρόσπιτο, τους έχει αφήσει και το περιθώριο να βάλουν το δικό τους τέλος. Και το βιβλίο είναι μαυρόσπιτο, να το ζωγραφίσουν εκείνοι όπως θέλουν. Είναι δραστικό. Αυτό πρέπει, αλλά... Είναι εκπαίδευση. Και όλα ξεκινάνε, ξέρεις, στην οικογένεια, όχι μόνο στην οικογένεια, αλλά και στο περιβάλλον. Γιατί τώρα τα παιδιά μένουν με αυτό. Αυτό θα σου έλεγα. Εκεί με αυτό. Αυτό λοιπόν, εγώ... Μπορώ να το χρησιμοποιήσω καλό. Μόνο. Το χρησιμοποιώ από το 2009 και έχω φτάσει εδώ που έχω φτάσει να κάνω αυτή τη στιγμή στο Amazon με τον άνθρωπο, τον άρχοντα, τον εκδότη, τον Δημήτριο του Χριστοδούλου, δύο κατηγορίες best seller. Ξέρεις τι σημαίνει δύο κατηγορίες? Άνω των 150.000 ανθρώπων αγόρασαν το βιβλίο μου στο εξωτερικό, παγκόσμια αγορά. Επειδή αυτό το χρησιμοποιώ εξυπνά. Δεν θα κάτσω να τσατάρω εγώ για το μαλλί και το νύχι. Εγώ θα μιλήσω σε συγκεκριμένο πλαίσιο για το βιβλίο και για το ποίημα και θα κάνουμε ανάλυση και θα πάρουμε να το τραβήξουμε αυτό που είπαμε με την Ολυμπία και πώς θα δώσουμε την όθηση στην Ολυμπία και πώς θα δώσουμε την όθηση στο δικό μου το βιβλίο αλλά και στο βιβλίο της Ολυμπίας. Δεν θα βοηθήσω μόνο τον εαυτό μου, γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός. Εγώ δεν έχω σκοπό μόνο τον εαυτό μου. Έτυχε παράλληλα, όταν έφτιαξα τα βιβλία μου, να υπάρχει και το κομμάτι της φιλανθρωπίας. Γι' αυτό βλέπεις εμένα παράλληλα, πάνε φιλανθρωπία, βιβλίο, αδράσεις, φιλανθρωπία, διακρίσεις. Εντάξει, αυτό είναι ωραίο. Αυτό που κάνεις και για τον Άγιο Βλάσιο είναι πολύ ωραίο. Θα γίνει. Οπότε είναι του μέλλοντος. Ναι, τώρα εντάξει, είναι του μέλλοντος. Χαίρομαι γιατί έχω φέρει δύο καλεσμένους που και οι δύο δημιουργούν. Ο Γιάννης ο Νικολάου δημιουργεί ένα θρησκευτικό δίσκο και έτυχε και είναι και με γνωστή στιχουργό. Ο Γιάννης Νικολάου ήταν από τους λαθρεπιβάτες, ένας από τους λαθρεπιβάτες στο group. Τώρα εσύ πάλι μου λες ότι δημιουργείς, έκανες... Ναι. Και είναι ο αγιός μου, πέρα από πολλούς που έχω. Τρεις που αγαπώ πολύ και με αγαπούν είναι αυτός ο Αγιός μου, ο Αγιός Βλάσης, γιατί γεννήθηκα και στο Ψηλόκαστρο. Η άλλη είναι ο Άγιος Δημήτριος και η Αγία Παρασκευή. Τους έχω τρομερή αδυναμία και τους επικαλούμε. Δημήτριος και Παρασκευές έχω, Παρασκευή και Δημήτρη δεν σε... Εγώ δεν ξέρω αν με αγαπάει ο Άγιος Δημήτριος. Όλους τα αγαπάει. Αλλά θεωρώ ότι είναι προστάτης των νέων και πήγαινα και προσευχόμουν σε εκείνονα και του έλεγα το παιδί μου, το παιδί μου. Και για κάποιο λόγο τώρα όλο Δημήτριδες με περιτριγυρίζουν και Δήμητρες. Στη δουλειά έγινε προστάμενη Δήμητρα, σε φίλους Δημήτριδες πολλούς. Μίλαγα τώρα με τον λογιστή στη δουλειά και μου είπε τα ευχάριστα να είναι Δημήτρης. Δηλαδή όλοι... Εμένα έρχονται γιατί στέλνει ο μπαμπάς μου γιατί είναι Δημήτρης. Οπότε είναι και αυτό, πιστεύω σε αυτό. Μπορεί να είναι και αυτό. Γιατί οι ψυχές δεν σταματάνε να υπάρχουν. Κοίτα, πήγαινε και του προσευχόμουν και του λέγα εσύ που αγαπάς τους νέους, έχει καλά το παιδάκι μου και το ξέρεις, τα κατάλαβα. Ναι. Για κάποιο λόγο λοιπόν με έχει, τώρα ας πούμε, στεναχωρώ ένα φίλο Δημήτρη. Και πάω και του λέω, Άγια μου Δημήτρη, είναι καλός ο κύριος Δημήτρη, αλλά πάω και τα απευθύνομαι δηλαδή στον Άγιο μου. Καλά μου τον έστειλες και με έχει βοηθήσει σε τόσα. Και αυτός που λατρεύω, ο οποίος έχει κάνει θαύματα σε μένα. Α, και πολλά. Ο Δημήτρης ο Πετρόπουλος. Βέβαια, ο οποίος είναι συνωνυμία, γιατί το είχαμε πιάσει και το συζητάγαμε και από πού είσαι και από πώς είσαι εσύ ο Πετρόπουλος, γιατί Δημήτρης Πετρόπουλος ο μπαμπάς μου και λέω πω. Δηλαδή φαντάσου. Και αυτός που αγαπάω και μου κάνει θαύματα, έχω δει θαύματα, δηλαδή και πριν δύο μέρες το έκανε το θαύμα, είναι ο Άγιος ο Θαδαίος, ο Ιούδας ο Θαδαίος, που είναι στους Αγίους. Τώρα πάλι θα σηκωθεί η τρίχα μου. Πολλά θαύματα σε μένα και πάλι θα σηκωθεί η τρίχα πολλά θαύματα. Και θα πολλά. Σου πω τώρα για την κοπέλα που ανάφερα πριν την Εμιλία, ότι έχει μία φίλη που εκείνη έχει χτίσει ένα εκκλησάκι στο οικόπεδό του, στο Αντίλεση, και κάνει και λειτουργίες και τώρα που γιόρταζε έκανε πανηγύρι. Το Αγίου του Ιούδα του Θαδαίου, ναι, και πολλά θέλω θαύματα. Να πάω. Πολλά θαύματα. Και εγώ το έχω δει. Εκείνη μου είπε την ιστορία τα έχω δει, τα έχω δει αυτή η οικογένεια. Γι' αυτό φτιάξανε το εκκλησάκι μου στο οικόπεδό τους, γιατί είδανε το θαύμα. Νομίζω ήταν και μια εικόνα και κάτι τέτοιο μου είπε, δεν το θυμάμαι καλά. Είναι ιδιαίτερος γιατί είναι Απόστολος. Είναι μέσα στους αδερφούς, Πέτρος, Παύλος, τους πρώτους αδερφούς που πήρε ο Ιησούς, ψαράς.
Είναι ιδιαίτερος ο Άγιος Ιούδος Θαδαίος και πολλοί τον μπερδεύουν. Παιδιά, και δεν το νομίζουν ότι είναι θαύματα. Με τον Ιούδα τόσο Ισκαριώτη. Όχι, καμία σχέση. Είναι μαζί με τον Πέτρο και τον Παύλο. Εγώ όμως θα σου πω τώρα ότι κάτι του ζήταγα και δεν το έχει επιτρέψει. Και αφού δεν το έχει επιτρέψει να γίνει, τώρα απευθύνομαι στον Χριστό και λέω μάλλον για να μην έχει γίνει, εσείς το θέλετε, δεν γίνεται. Γιατί επί τρία χρόνια του προσευχόμουν για κάτι συγκεκριμένα και δεν είδα να εκεί γίνει. Δεν έχω άποψη. Αλλά πιστεύω ότι είναι, το επιτρέπει ο Θεός. Δηλαδή, άκου τώρα να δεις. Δεν έχω άποψη. Τώρα θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Για τους Αγίους, αλλά μπορώ να σου πω ότι υπάρχουν τρεις Άγιοι που έχουν το χάρισμα. Το χάρισμα σημαίνει ότι όχι, μιλάνε απευθείας. Πέρα από την Παναγία, τους, ναι. Πέρα από την Παναγία που το έχει και δακρύζει. Γι' αυτό δακρύζει του Αγίου Δημητρίου και δεν είναι τυχαίο ότι δακρύζει η Παναγία Ελευθερώτρια. Ναι. Την Παναγία, τα δαιμόνια την αποκαλούν εκλαψιάρα. Όταν δακρύζει η Παναγία, ζητάει για τους ανθρώπους. Γι' αυτό δεν έχει σταματήσει να δακρύζει. Υπάρχουν λοιπόν τρεις, οι οποίοι είναι αυτό που λέμε ο λόγος μου. Είναι ο Άγιος Χαράλαμπος, ο Άγιος Ιούδας ο Θαδαίος και ο Άγιος Φίλιππος, αν δεν κάνω λάθος. Αυτοί οι τρεις είναι περίπου σαν την Παναγία. Ο Άγιος Χαράλαμπος φαντάζει ότι πήγε και ήρθε, τον έστειλε. Ήταν γέρος, ήταν στη φυλακή, πεθαίνει και του λέει ξέχασες, του λέει τρεις ανθρώπους. Ξέχασε τους φυλακές του, γιατί είχαν ξεκινήσει να τον πιστεύουν, τον ξαναγύρισε πίσω. Σε τρεις μέρες του ξαναπήρε μαζί του, γιατί τους έκανε χριστιανούς και τους βασάνισαν. Και αυτός όταν λες κάτι στον Άγιο Χαράλαμπο, αμέσως το κάνει. Ο Άγιος Ιούδας ο Θαδαίος δεν είναι στο αμέσως, με βάση την προσευχή που λένε οι πατέρες, είναι στο εννιαήμερο. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι άκου τώρα, δεν μου το έκανε, το έκανα, το ξανά έκανα, το ξανά έκανα, αλλά τι πιστεύω, πιστεύω ότι όταν δεν γίνεται κάτι, είναι για κάποιο λόγο. Δηλαδή μπορεί εμένα, αν γινόταν αυτό, να πάθει να έπαρση. Δεν ξέρουμε. Καμιά φορά ζητάμε, μπορεί να λέμε ένα παράδειγμα, μπορεί να έλεγα το Άγιο Θαδαίο, θέλω να παντρευτώ τον τάδε. Ναι. Και να μην μου το έκανε. Γιατί ναι. Μπορεί ο τάδε να με ξυλόδερνε, να με κεράτε. Ναι. Έτσι δεν, δεν ξέρουμε, αυτοί ξέρουν δηλαδή, καλύτερα. Αυτό θέλω να σου πω ότι. Αλλά υπάρχει το κομμάτι της εμιλίας, γιατί εγώ τον γνώρισα τον Άγιο Ιούδα το Θαδαία. Ξέρεις από πότε το ξέρω. Πολύ, δηλαδή πολλά χρόνια πριν αρχίσουν να βγαίνουν τα χαρτάκια. Τον γνώρισα πολύ που λέγανε για την προσευχή της 9 μέρες ναι. Και αυτά και αυτά. Ναι. Και πραγματικά ήμουνα. Και τώρα αποστήθηκα. Και μετά από χρόνια έτυχε και τον άκουσα από την κοπέλα αυτή και τώρα από σένα. Ναι. Και μάλιστα όταν μου το είπε η κοπέλα αυτή, της λέω: θέλω να πάω στο εκκλησάκι αυτό. Οι Άγιοι Σίδωροι είναι. Και οι Άγιοι Σίδωροι είναι θαυματουργοί. Και όλος ο βράχος ναι, είναι θαυματουργό. Και ό,τι φτιάχνει τώρα. Στο Δήλεση. Η οικογένεια στο Δήλεση, αφιερωμένο στον Άγιο του Δαδαίου. Κάναν και πανήγυρι τώρα. Και την εποχή τη πανήγυρη θα με πάρει και εμένα. Θα με πάρει και εμένα να πάμε. Γιατί θέλω να το δω όλο αυτό. Ή ένα Σαββατοκύριακο που να το κανονίσουμε. Ξέρω ότι στο Δήλεση είναι μια ώρα, μόνο ημέρα. Να πάμε να το δούμε. Ναι, ναι, θέλω. Το κανονίσω και με την Εμιλία. Η Εμιλία γράφει. Α, ωραία. Είναι στιχουργό και έχει μάτια σαν τα δικά σου. Ωραία. Ωραία που γράφει. Μ' αρέσει οι άνθρωποι είναι που γράφουν. Είναι πολύ ωραίο άνθρωπο. Γιατί ξέρεις, το γράψιμο δεν είναι δικό μας. Μα το γράψιμο είναι από πάνω. Άκου να δεις, κάποιοι που βλέπουν, τις λένε εσύ είσαι για θρησκευτικά βιβλία, να γράφεις θρησκευτικά. Υπάρχουν εκδοτικοί. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Πολύ εκδοτικοί δηλαδή, εκεί. Θα έρχεται σε επαφή. Αλλά στο λέω ότι οι άνθρωποι που γράφουν είναι λίγο παραπάνω γιατί δεν είναι δικά μας. Εγώ ξέρω ότι ναι, αυτό μου ανήκει στο Θεό. Είναι, μου ανήκει, ανήκει στο Θεό. Ο Θεός μου το έδωσε. Μπορεί να το είχα από μικρή, αλλά το να το πιστεύω και να το καλλιεργώ, γιατί αν δεν το καλλιεργήσεις κάτι, θα σε αφήσει. Είδες τώρα που είπα το παράπονο για τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο, το λέω. Δηλαδή ναι, αλλά δεν θα κρατήσω πίσω. Δεν είναι κακό. Το λέω το παράπονάκι. Ναι, αλλά αυτό είναι δεν κακό. Είναι κρίση επίκριση, ούτε κατηγορώ. Ούτε το είπες με. Καταλαβαίνεις. Αυτό 10 λεπτά τέλος. Αυτό. Αλλά ξέρεις, πρόσεξε όμως το δικαιολογό και όλες γιατί λέω. Μιλάμε κιόλας. Μιλάμε. Μα άμα μου το έκανε το θέλημά μου, μπορεί να πάθει ένα εγωισμό. Δεν ξέρουμε. Και το αν δεν είναι το δικό μας. Το αν και το γιατί δεν είναι δικό μας και δεν είναι θείο. Άρα δεν λέω τίποτα και περιμένω απαντήσεις. Να φύγει, να φύγει. Δεν λέω τίποτα. Ό,τι είναι θα αποκαλυφθεί φοβερή εκπομπή θα μου ναι. Να ακούσεις για τον σαμουράι μου που πήγε εκεί που πήγε, δόξα τω Θεώ. Ναι. Ο σαμουράι γράφτηκε λοιπόν μέσα από ένα άλλο παραμύθι.
Εγώ έγραφα ένα παραμύθι για έναν ελέφαντα και μια μαϊμού. Αυτή η μαϊμού λοιπόν και ο ελέφαντας πάρα πολύ καλοί φίλοι αποφασίσανε να φύγουν μετανάστες με ένα πλοίο. Και έλεγε ο ελέφαντας, τι θα κάνω εγώ στο πλοίο. Του λέει η μαϊμού, εγώ εσύ θα καθαρίζεις και εγώ θα παίρνω τις μπανάνες. Και έτσι λέει θα τρώμε και οι δυο μαζί. Έτσι κάπως τα λέγανε. Παρκάρανε μια νύχτα, αλλά η μαϊμού έκανε μια συμφωνία με τον καπετάνιο. Αυτός λέει ο χοντρός, ξέρει λέει ακροβατικά. Θα τον βγάζει σε κάθε λιμάνι για να παίρνουμε λεφτά. Και θα μου δίνει σε μένα δύο τσαμπιά μπανάνες. Έξυπνη μέρα. Έτσι το ξεκίνησα εγώ το παραμύθι. Είχε και ζωάκια, είχε και διάφορες ιστορίες. Φτάνουν στο πρώτο λιμάνι στην Ιαπωνία. Νάτος λοιπόν ο σαμουράι. Και ξεκινάω το σαμουράι. Τα αφήνω όλα και ακολουθώ τον Ογκασίκα-σαν, ο οποίος ο κακομοίρης τον είχε αφήσει ο μπαμπάς του, τον είχε μαλώσει γιατί έχασε το σπαθάκι που κάθε χρόνο κάνανε τα δύο χωριά ένα διαγωνισμό, το χάνει το ασημένιο σπαθί γιατί δεν πήγε να κάνει αυτά που του είπε ο μπαμπάς του. Ο μπαμπάς του ήταν μεγάλος πολεμιστής πολεμικών τεχνών και του λέει «Δεν μου το έκανες, δεν έφερες και το σπαθί, φύγε να μη σε βλέπω και να πιάσεις τον άνεμο και να ξανάρθεις». Αυτό του έβαλε πρώτο αυτό. Και έφυγε λοιπόν μέσα στα δάκρυα και του λέει «Πού θα πάω τώρα», του λέγει ο εαυτός του, «Πού θα πας χαμένος». Ο Ογκασίκα-σαν, ο σαμουράι, γράφτηκε πάνω στην πλατφόρμα του Nintendo του Μάριο. Πρέπει για να πας στην επόμενη σελίδα, για να πας λίγο παρακάτω στην ιστορία, να βρεις κάτι. Βρίσκεις και προχωράς. Βρίσκεις και προχωράς. Βρίσκεις και προχωράς. Έχει πολύ όμορφα πράγματα που συμβαίνουν, αλλά κυρίως έχει το γνώθησε αυτόν και κυρίως να είσαι ευχαριστημένος με αυτό που έχεις, να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και ο στόχος, όσο δύσκολος και αν φαίνεται, θα τον καταφέρεις. Οπότε λοιπόν ο Ογκασίκα-σαν πηγαίνει στην νεράιδα του πράσινου φαραγγιού και αρχίζει και βρίσκει πράγματα. Το πρώτο πράγμα που βρίσκει είναι μια σπασμένη πηξίδα. Και αυτή τη σπασμένη πηξίδα την κρατάει. Και αντί να ξεκινήσει για το βορρά, πηγαίνει προς τον νότο, που σημαίνει ότι όλο το ταξίδι του είναι ανάποδα. Αλλά ποιος κρίνει το τι είναι ανάποδα και το τι είναι καλά στην ιστορία ή στη ζωή. Και εγώ είμαι ένα παιδί που έχω ακολουθήσει μία σπασμένη πηξίδα με βάση κάποιους άλλους. Οπότε λοιπόν είμαι η ηρωίδα ο Ογκασίκα, όπως όλοι είμαστε ο Ογκασίκα στη ζωή μας. Ακολουθώ λοιπόν αυτή τη σπασμένη πηξίδα. Μία μέρα, στις 12 η ώρα ήταν done, εμφανίζεται μπροστά του η πόλη Σιν Σιν Γιάννη, είναι η πόλη της χαρούμενης καρδιάς. Έχει δικαίωμα μία φορά. Θα πέσει η γέφυρα και θα πρέπει να μπει μέσα γρήγορα. Αλλιώς δεν την ξαναβλέπει. Είναι λίγο χαμένη, ξέρεις, πολιτεία αυτή, ταξιδεύει μόνη της. Τη βλέπει λοιπόν από μακριά και για πρώτη φορά η πηξίδα του έρχεται στα σύγκαλά της. Να και ο βορράς, να και η ανατολή, να και η δύση, να ο νότος, να όλα. Και τρέχει και κουτροβαλάει και φτάνει στο παραπέντε. Στη γέφυρα και μπαίνει μέσα. Και εκεί όλοι οι άνθρωποι, το έγραψα το 2014, το έβγαλα το 2017. Πρόσεξε, όλοι οι άνθρωποι φοράνε δίχτυ. Με καπέλο όπως φοράνε οι μελισσοκόμοι. Και είναι όλοι με γάντια. Και κάτω είναι παντού διαμάντια και κανείς δεν μπορεί να τα αγγίξει. Και όλοι λοιπόν προστατεύονται από τη λάμψη, διαμάντια και χρυσός. Τα βλέπει αυτά λοιπόν ο Ογκασίκα και παθαίνει. Πώς είναι δυνατόν, λέει, τόσα πλούτη, κανείς να μην τα αγγίζει. Και είναι μεσίστιες οι σημαίες. Και λέει, γιατί είναι μεσίστιες οι σημαίες, και του λέει ο διπλανός, έχουμε, λέει, την πριγκίπισσά μας, η οποία, λέει, έχασε τον άντρα της. Και κλαίει αυτή και κλαίμε κι εμείς. Λέει, θέλω να τη δω. Α, δεν μπορείς, λέει, να πας. Γιατί είναι πολύ ψηλά. Επίσης του λέει, για να πας να δεις την πριγκίπισσα, πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου και στο παρελθόν πρέπει να έχεις αγαπήσει.
αρχίζει λοιπόν και σκέφτεται με τον εαυτό του. Το πρώτο τόγο, το δεύτερο το έχουμε αγαπήσει, το δύο που σκέφτεται και λέει τώρα πώς θα πάω εγώ να δω την πριγκίπισσα που είναι τόσο όμορφη, του έχουν πει οι άλλοι και εγώ αγάπησα, έχω αγαπήσει. Αρχίζει και σκέφτεται τώρα. Για να πάει λοιπόν εκεί έπρεπε να ανέβει πάνω σε ένα σύννεφο. Το σύννεφο, για να κάτσει στο σύννεφο χωρίς να πέσει, έπρεπε να πολεμήσει με τον εαυτό του. Αυτό είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι. Οπότε εκεί αρχίζει το παιχνίδι. Εκεί αρχίζουν όλοι και σηκώνονται από το κρεβάτι. Κάποια στιγμή φτάνει στους κήπους, γιατί όλα πλέον εωρίουνται. Κήποι, ποτάμια, πετάει από το ένα σύννεφο στο άλλο, πηγαίνει σε κάτι άλλους κήπους κρεμαστούς, φτάνει σε κάτι παγώδες, φτάνει σε κάτι άλλους κήπους, φτάνει σε μια λίμνη και να το σκουπεύτει και στο δωμάτιο της πριγκίπισσας Πάρτων, Λότσοπατιδών. Και σηκώνεται, ξυπνάει και βρίσκεται σε ένα κρεβάτι με το κεφάλι του γεμάτο επιδέσμους. Και είναι μία μικρή γκέισα και του έχει πάει το τσάι. Και σηκώνεται αυτός κατακόκκινος και της λέει, ποια είσαι εσύ, πού είμαι εγώ? Και του λέει, μη φοβάσαι, είσαι, λέει, στα διαμερίσματα της πριγκίπισσας. Εκείνη τη στιγμή μπαίνει ο άσπρος λωτός, η βασίλισσα. Και κοιτάζονται. Φτάνει μόνο μια ματιά για να καταλάβουν ότι οι δύο αυτοί γνωρίζονται. Γιατί όταν ήταν παιδί, ο Νογκασίκα Σαν αγαπούσε μία νεραϊδόφατσα, η οποία ήταν ο άσπρος λωτός, και όταν πήγαινε να κάνει τις ασκήσεις με τον μπαμπά του και το φίλο του, το Λαϊπί, περνούσε από το σπίτι της μικρής άσπρος λωτός και την έβλεπε που καθάριζε τα ρίζια, που έκανε διάφορες δουλειές, οπότε αυτού η καρδιά πετάριζε. Και τότε αυτοί, όταν είδε ο ένας τον άλλον, καταλάβανε ότι είχαν αγαπηθεί στο παρελθόν. Αλλά η δικιά της καρδιά είχε γίνει πάρα πολύ σκληρή. Και αφού δεν την ανακάλυψε με το πρώτο, δεν την αναγνώρισε, την πείραξε. Και του είπε, θα γίνεις καλά και θα φύγεις από το παλάτι. Εάν όμως λες ότι μ' αγαπάς και ότι θέλεις να μου κατακτήσεις την καρδιά μου στην ουσία, θα πρέπει να με κάνεις να κλάψω χωρίς να με πληγώσεις. Και ξεκινάει ο δεύτερος άθλος του Νογκασίκα Σαν. Γίνεται καλά και φεύγει από τη Σινσινγιά τη χαρούμενη καρδιά. Εξαφανίζεται η πόλη και βρίσκεται μόνος του με το αλογό του να τρέχει, σκεφτόμενος πλέον τώρα ότι έχει δύο αδύνατα πράγματα να κάνει. Να πιάσει τον άνεμο, να κάνει και την πριγκίπισσα να κλάψει χωρίς να την πληγώσει. Να τσιγκινήσει. Η ιστορία έχει μια πάρα πολύ ωραία συνέχεια. Μπορείτε να το αγοράσετε στο Amazon. Γιατί μου έχει μείνει, γι' αυτό μας το πετώ, για να το αγοράσω. Ναι, στο Amazon, και αν είναι τυχεροί κάποιοι, ο πρώτος μου εκδοτικός οίκο στα ελληνικά ήταν ο Σελότος, το βγάλαμε το 2017. Ίσως να το έχει η πολιτεία, αλλιώς το αγγλικό κείμενο το έχει On Time Books. Μπαίνετε μέσα και μπορείτε να το κατεβάσετε στην On Time Books, στο βιβλιοπωλείο On Times ή στο Amazon. Αυτή τη στιγμή είναι best seller σε δύο κατηγορίες και μπορώ να πω ότι είμαι παραμυθοπερήφανη. Πραγματικά λάβει και το λέει και λάβουν τα μάτια, τις πίτες πετάνε. Γιατί είναι ένα όνειρο. Είναι η χαρά σου που την έχεις μεταφέρει. Ναι, είναι ένα όνειρο που ήθελα πάρα πολύ. Μπράβο, ρε, αυτό, αυτό και το βιβλίο, οτιδήποτε κάνω σε βιβλίο, είναι τα πνευματικά μου παιδιά. Και αυτό το βιβλίο που έρχεται, και αυτό το βιβλίο με την ποίηση, γιατί αυτό το βιβλίο μου έδωσε άλλες γέφυρες. Εγώ δεν έμεινα μόνη μου σε αυτό το lockdown. Εγώ δημιούργησα και έμαθα, έκανα φίλους στο εξωτερικό, οι οποίοι με φωνάζουν αδερφοί. Έχω τη φίλη μου, τη Ζανέτ, στο Μεξικό, που μου στέλνει μηνύματα και μου κάνει «μα ερμάνα», «ερμάνα», και μου το λέει και εκεί να δεις. Άλλη ποιότητα ανθρώπων. Έχω τον Ινδό που μου στέλνει μηνύματα να κάνουμε μία μετάφραση και μου λέει honorable, ξέρεις, να σου λέει ο άλλος honorable, αξιαγάπητη, αξιοθαύμαστη. Έχουν μια ευγένεια και μια καλοσύνη και εμένα μ' αρέσει αυτό. Έχουν, ναι.
Ναι. Μ' αρέσει και μ' αρέσει που πολλοί Έλληνες έχουν και το έχουν λίγο ξεχάσει, γιατί φοβούνται ότι ίσως να τους πούνε κάτι, ας πούμε, και να τους πειράξουν. Εγώ θέλω οι άνθρωποι να είναι καλοί, γιατί αυτό μαθαίνουμε. Κανείς άνθρωπος δεν γεννιέται κακός. Από να αρέσει. Γεννιόμαστε με όλα τα συναισθήματα. Από εκεί και πέρα αποφασίζουμε. Τι δουλεύουμε, ποιο ποσοστό, αναπτύσσω το καλό ποσοστό ή αναπτύσσω το κακό. Ναι, και ξέρεις γιατί, ε. Και στη ζήλια σε όλα. Οι άνθρωποι είμαστε καθρέφτες. Και άκουγα ένα ωραίο, τώρα που ετοιμαζόμουν, στην Πειραιακή Εκκλησία μίλαγε μία παιδοψυχολόγος και έλεγε ότι οι γονείς κάνουν ένα λάθος. Είναι το παιδί στην κοιλιά και έχουμε αρχίσει και του έχουμε βγάλει πρόγραμμα. Ναι. Πώς το θέλουμε, ναι. Τι καλό θέλουμε, ναι. Τι κάνουμε, τι ράνουμε. Έχουμε ακούσει πολλούς γονείς να λένε «Εγώ θα τους σπάσω το τζαμπουκά, ναι. Θα τους σπάσω τον ναι. Εγωισμό». Ναι. Εκείνη την ώρα σπάμε το ίδιο το παιδί. Βέβαια. Δεν σπάμε κανένα τζαμπουκά, δεν κάνουμε πόλεμο, μα αυτό ισχύει και στις σχέσεις. Mm-hmm. Βλέπεις ανθρώπους που ερωτεύονται, κάνουν σχέση και μετά αρχίζει ο πόλεμος. Ξέρω γιατί. Οι άνθρωποι φοβούνται γιατί να αγαπηθούν. Γιατί μπαίνει ο διάβολος, ξέρεις ποιος είναι ο διάβολος. Φοβούνται να αγαπηθούν. Ο διάβολος δεν είναι τερατάκια με κόκκινα ματάκια. Ο διάβολος είναι αυτό που θα σου πω σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Ο εγωισμός. Όχι μόνο αυτό. Ο φόβος είναι. Ο εγωισμός με φύλαξε την προηγούμενη Τετάρτη που νιώσα απόρριψη εγώ και άλλοι 15. Ο εγωισμός θα με κάνει και θα τσακωθώ με τον σύντροφό μου. Και ο φόβος. Ο φόβος και εγώ, αυτά τα δύο. Της απόρριψης. Αυτά. Ναι, μπράβο, όχι. Ξέρεις γιατί είσαι εγωίστρια. Δεν είναι, είμαι εγωίστρια και γιατί. Δεν ήθελα να με απορρίψουν. Γιατί φοβάσαι την απόρριψη. Η απόρριψη, ξέρεις, ο εγωισμός είναι αυτό. Φαντάσου ένα τεράστιο, φαντάσου ένα της Ανταρκτικής στους πάγους. Βλέπεις τους πάγους της Ανταρκτικής που είναι έτσι. Αυτός είναι ο εγωισμός. Από κάτω όλο αυτό το πράγμα που διέλυσε ολόκληρο Τιτανικό, είναι η απόρριψη. Η απόρριψη. Γι' αυτό σου λέω, ο Προύπ έχει 31 λειτουργίες στα παραμύθια. Η πρώτη λειτουργία, ξέρεις ποια είναι? Η απουσία και η απόρριψη. Όταν έχεις ξεκινήσει με αυτές τις λειτουργίες, δεν χρειάζεται μετά να κάθεσαι να μετράς. Εγώ αποφασίζω να σ' αγαπήσω εσένα. Εγώ. Απορρίψεις, ναι. Έχω αποφασίσει να σ' αγαπήσω. Εγώ το κάνω αυτό. Και δεν με σε νοιάζει αν εγώ σ' αγαπήσω. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σ' αγαπάω. Αυτό είναι η μαγιά. Αυτό ήταν που είχαν καταφέρει οι Άγιοι. Αυτή την... που τους λέγανε, όχι αναισθησία... επιλογή. Δεν είναι θέληση. Είναι, όχι, μια... Αυτό σου δίνει ο Θεός. Μια άλλη λέξη, να σου το πω. Που παθαίνουμε ανοσία στο τι ο άλλος σκέφτεται αυτή για μένα. Αυτή θέληση. Εγώ θέλω να σε αγαπώ τώρα, εσύ αν με μισείς, αν με κρίνεις, αν δεν με αγαπάς, αν αυτό... Δεν με αφορά. Η αγάπη αυτό, όμως, για να δει, είναι ενέργεια. Αγάπη μου, αυτό θέλει δουλειά. Και μπορεί εγώ στα 35 μου να έλεγα αυτό που λες, στα 40 να πάθα από το πολύ ξύλο μία απομόνωση, στα 45 να βγήκανε φοβίες δηλαδή. Mm. Γι' αυτό σου λέω ότι ο Θεός, ο Άγιος Ιούδας δεν μου επέτρεψε κάτι, γιατί και εγώ σαν άνθρωπος έχω τους εγωισμούς μου, έχω τις επάσεις. Βέβαια. Εγώ πρώτα απ' όλα όταν ήμουν μικρή, μου έλεγε η ξαδέρφη μου, εγώ θα φοβάμαι τον κόσμο, θα γίνω καλόγρια και έγινε. Και εγώ της έλεγα, εγώ θα γίνω μια στάρ του σινεμά, να φτιάξω, να βοηθάω τα παιδιά τα φτωχά, να φτιάξω ιδρύματα, να φιλοξενώ παιδάκια, να φιλοξενώ μαμάδες και δηλαδή, αλλά πώς να γίνω στάρ. Γιατί νόμιζα ότι έτσι έχω λεφτά, κατάλαβες. Ναι, μα έτσι σου είχαν έτσι, εκπαιδεύσει. Περάσει, ναι, έτσι είχαν εκπαιδεύσει, γιατί και ακόμη και τώρα αυτό βλέπουν. Ναι, ότι τα παιδιά αυτό βλέπουν. Δεν βλέπουν τα παιδιά, μπράβο. Δεν σημαίνει όμως ότι εγώ είμαι star και αυτή τη στιγμή σου λέω ότι τον τίτλο μου. Όχι, βέβαια. Ο άνθρωπος είδε το έργο μου και ήρθε και μου είπε, Mrs. Eva, I choose you, σας επιλέγω, εγώ, πρόεδρος του Ιδρύματος Mother Teresa στην Ινδία. Για να βοηθήσετε. Σας επιλέγω να είστε άνθρωπο. Και πρόεδρος της Ελλάδος, όλης της Ελλάδος, σας επιλέγω εγώ, μου λέει. Κάντε το team και από εκεί και πέρα αυτά θέλουμε. Αυτό θα το κάνουμε. Αυτά θέλουμε. Έχω 1500 γεύματα, έχω το ασθενοφόρο, θέλω να φτιάξω το ορφανοτροφείο, θέλω ρούχα, θέλω αυτά. Τι μπορείτε να κάνετε? Δεν μου έβαλε... Ξέρεις, πιστόλι στο κρόταφο. Έχει κάνει 250 προέδρους σε όλη την επικράτεια Νεπάλ, Μεξικό, ναι, ναι, Μαρόκο. Ναι, κατάλαβα τι λες, ναι. Δεν είναι πλούσια η Ζάμπλουτ ή πώς τη λένε αυτή, δεν η Ατζελίνα. Η Βαρδινογιάννη, η Ατζελίνα Τζολί, δεν ξέρω εγώ.
Δεν χρειάζεται αυτό τώρα. Ένας άνθρωπος θα σε επιλέξει θα με βάση κάτι. Την πορεία σου. Μπράβο. Εάν εσύ θέλεις, είσαι μαζί μου και λες: Εγώ η Ολυμπία θέλω, Εύα, να κάνω αυτό. Το άκουσες αρκετά. Θέλω στην Καλυθέα που είμαι και μένω, να θέλω στο Ηράκλειο. Εγώ το δικό μου εκεί. Να δίνω τέλος πάντων. Παράρτημα δεν μπορείς να κάνεις. Εγώ είμαι πάντα πρόεδρος και εγώ ορίζω. Αλλά θα μου πεις να σου δώσω το email μου, το inbox όπως έχει κάνει ο Χάρης και η Φέη και λέει: Στη Χαλκίδα είναι η Φέη. Τάδε ώρα στείλτε στο inbox. Θα σας περιμένω 5 με 7. Θα σας περιμένω 3 με 5. Και έχει ένα κουτί, ο στόχος μας είναι ένα κουτί. Ένα κουτί ζητάω. Δεν έχω ζητήσει τα τρελά. Ένα κουτί του καθενός. Ο καθενός. Μπορείς ρύζια, μπορείς μακαρόνια, μπορείς ξηρή τροφή, μπορείς ρούχα. Τι μπορείς. Και έχουμε βάλει ένα στόχο, ένα κιλό, όχι πάνω από ένα κιλό, γιατί είναι και να το στείλω πίσω. Εγώ. Δεν έχω ζητήσει από κανέναν χρήματα. Εγώ θα τα στείλω, εγώ θα πάω και θα τα πληρώσω, εγώ θα τα κάνω αυτά. Είπα, όποιος θέλει. Βοηθάει. Ωραία, και βάζουμε το όνομά σου, στέλνω εγώ στον πρόεδρο το όνομα Ολυμπία Χαλκίδου έχει κάνει αυτό και αυτός οφείλει να σου δώσει μια διάκριση γιατί έτσι το κάνουν εκεί. Εκεί βοηθάνε, δώσανε μάσκες, δώσανε 600 γεύματα και αυτοί που βοηθήσανε πήραν διακρίσεις. Έτσι κάνουν οι ξένοι, δίνουν διάκριση. Και εγώ έχω καλά, 150 διακρίσεις. Θέλω να σου πω ότι το ξέρω, αλλά άμα δεις με γεμάτη διακρίσεις. Δεν θέλω να σου πω ότι έχω διακρίσεις. Το έχω γιατί κάθε φορά που βλέπουν ότι κάνω κάτι, σου κάνουν μια διάκριση. Έχουν αναγνώριση. Έτσι το έχουν. Καλά κάνουν όμως, γιατί έτσι σου δίνουν δύναμη και έμβασμα να ξαναπροσπαθήσεις. Ναι, ειδικά όταν έχει να κάνει με ποιήση και με ειρήνη και αδελφότητα, αδελφοσύνη, αλληλεγγύη. Γιατί έγκυται στις 17 σκοπούς που έχουν όλες οι σωστές οργανώσεις ΜΚΙΟ. Και ξαναλέω σωστές. Έχουμε ξεφύγει από την ώρα του μεταξύ. Είσαι χήμαρος. Δεν έχει πει κανείς καμιά ερώτηση, τίποτα. Δεν ξέρω, δεν τα έχω δει από τίποτα. Δεν έχουν πει να δώσουμε το βιβλίο σε κανέναν άνθρωπο, να βάλω την υπογραφή, να πω. Το βιβλίο θα το βάλω. Θα δώσω τα πρώτα στον κύριο Δημήτρη, το φίλο από το Ξυλόκαστρο. Α, ωραία. Λοιπόν. Το και εκείνο με τη σειρά του, δεν ξέρω τι θα το κάνει. Τι να δώσω στον αγαπητό Δημήτρη και. Στο συμπολίτη μου Ξυλόκαστρο, είναι και συμπολίτη σου. Αλήθεια. Τώρα ναι. Μου έχει κάνει εντύπωση ποιο είναι. Πώς θα το δώσουμε. Θα το δώσω εγώ. Α, ωραία. Εις ανάμνηση της ακροάσεως. Λοιπόν, εγώ μέχρι να γράψει την αφιέρωση, για να κλείσουμε με αυτό θέλω, γιατί έχει πάει 8 και 20, έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ από την ώρα, αλλά παιδιά πραγματικά είναι και πολύ αισιόδοξοι και δηλαδή εγώ να ευχαριστήσω τον Αντώνη. Αντώνη μου, χίλια ευχαριστώ για τον τόσο ωραίο φωτεινό άνθρωπο. Θα μου πεις, βρε Ολυμπίτσα, ότι είμαι, κάνω παρέα. Αυτός είμαι και με αυτούς κάνω παρέα. Φωτεινός είμαι, με φωτεινούς ανθρώπους τα κάνω παρέα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και θα σας αφήσω με την παραμυθοκαλινύχτα. Σ' αγαπώ, λοιπόν. Παραμυθοκαλινύχτα, μη γίνεις μηχανή. Ερωτεύσου, ακούμπα εκείνα τα χέρια, κοίταξε τα μάτια, μίλα, βγες έξω, αλλά μίλα για αγάπη, για πανσέλινο, για αστέρια, για θάλασσες, για ουρανούς. Έτσι πάντα ερωτεύονται. Έτσι πάντα ερωτεύονται. Ολυμπία, ό,τι θέλεις θα γεννεί, γιατί είπε η Παναγία, είναι μεγάλη χαρά που ήρθα σήμερα σε σένα να πω τα δικά μου τα παραμύθια. Είσαι ένας άνθρωπος που αγαπώ με την καρδιά και το φως το στέλνω σαν παραμύθι να σε προσκυνά, να σε προστατεύει και να είναι άνθρωπος μαζί σου, αγαπημένος. Θέλω να πω, παραμυθοκαλλινύχτες, να είστε αισιόδοξοι, με γεμάτη την καρδιά αγάπη, κατανόηση, προσευχή. Τίποτα δεν θα γίνει αν δεν το πει ο Κύριος. Όλα μου τα παραμύθια γράφονται με αγάπη και προσευχή. Μυστικό σας δίνω. Παιδιά, δεν είναι ευχή και φαίνεται συγκίνηση στα μάτια της.
θέλω να αγοράσετε όλοι το βιβλίο «Η Νεραϊδο Αμαζόνα της Μυρτιάς», γιατί 2 χρόνια κάνουμε μεγάλο αγώνα για τη Μυρτό. Μπορείτε να το βρείτε σε μένα, είναι 10 ευρώ, σας το στέλνω, σας δίνω αμέσως το τραπεζικό λογαριασμό της οικογένειας, όχι όμως στο Facebook, αλλά μέσα σε inbox ή στο email. Θέλω επίσης να αγοράσετε την ποίηση. Θέλω να στηρίζετε τους ποιητές μας, τους νέους ανθρώπους, γιατί έχουμε μεγάλες καρδιές, πένες δυνατές. Αγαπήστε την Ελλάδα όπως αγαπάτε τον εαυτό σας. Υπάρχει μεγάλη δύναμη. Σύντομα θα βγει και το βιβλίο του Αγίου Βλασίου, το έχω τάξει. Θα το τάξω για όλους μας. Το έχω τάξει για την οικογένειά μου, για τους φίλους μου, αλλά τώρα αποφάσισα να το τάξω στον Άγιο Βλάση για όλους μας, για την Ελλάδα μας, προστασία. Ο Άγιος Βλάσης ήταν ένας άνθρωπος, ένας γιατρός, που δεν είχε, αλλά με έναν τρόπο έβρισκε, αγόραζε τα βιβλία και διάβαζε αυτόν το μικρό κόσμο που μας περιβάλλει, και όσο τον διάβαζε έβρισκε πόσο μεγάλος είναι ο ένας και μοναδικός Θεός. Θα βγει σύντομα και θα το βρείτε στο μοναστήρι του Αγίου Βλασίου στα Τρίκαλα Κορινθίας. Έχω να σας πω ένα πολύ μεγάλο μυστικό με το οποίο πορεύομαι χρόνια, 46 έτη στη γη. Η καλοσύνη είναι ανώτερη της κακίας. Μην κρατήσετε κακία για κανέναν. Να ξέρετε, ό,τι κάνετε, το βλέπουν οι αγγέλοι, αρχαγγέλοι, ο Θεός. Να έχετε έναν στόχο. Μην μπερδεύεστε, μην είστε επικριτικοί. Πιστεύετε στον εαυτό σας. Και εσείς που θα ακολουθείτε... Θα πρέπει να τα λέει κάθε βράδυ, θα σε περνάει. Όλη την πυραμίδα... Την πηξίδα μάλλον, συγγνώμη, την πηξίδα που είναι ανάποδη, να ξέρετε ότι κάποια στιγμή θα έρθει και θα ξαναγίνει όπως πρέπει. Να είστε καλά. Παραμυθένιες ευχές, καλό καλοκαίρι, με αγάπη, όλα τα όνειρά σας να γίνουν πραγματικότητα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Ολυμπία Χαλκίδου. Μοναδική, καλλιδοσκόπιο. Σ' αγαπώ πολύ. Και εγώ σ' αγαπώ. Αγαπώ πολύ. Αντώνη Φιλιππέο. Καλά. Είσαι μοναδικός. Μοναδικός. Ο Αντώνης είναι... Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ εσένα 1000 εκατομμύρια. Ευχαριστώ. Πολύ. Γιατί κάναμε 2 ώρες εκπομπή και κάτι. Αλλά πολύ έμαθα... Ναι, πολύ αγάπη. Πολύ αγάπη. Και αυτό να το πάρουμε όλοι. Και πήρα και 5 πράγματα, έμαθα και 5 πράγματα, ανάλυσα και 5 πράγματα. Άλλωστε εσείς ξέρετε ότι εγώ σε εσάς εδώ καταθέτω και τη στεναχώρια με τις χαρές μου. Ορίστε τώρα λοιπόν, για... έγινε και μια ψυχανάλυσή μου εν ολίγης. Κλείνω λοιπόν τη σεζόν μας, ραντεβού πρώτα θέλω να έχουμε την υγειά μας, να είμαστε πιο ελεύθεροι, να είμαστε καλά, πάνω απ' όλα υγεία να έχουμε και να είναι θέλημα Θεού, από Σεπτέμβρη να είμαστε πάλι κοντά. Τώρα το Σεπτέμβρη, μάλλον έτσι θα ξεκινήσω. Αν είναι η πρώτη Τετάρτη του Σεπτέμβρη που ξεκινάω, που δεν θα είναι, συνήθως πάει η δεύτερη, θα ξεκινήσω, θα δω. Μετά τις 10-15. Άρα θα πάει η πρώτη Τετάρτη του Νοεμβρίου παρουσίαση λογοτέχνη ποιητή τώρα. Ή θα είμαστε μαζί, γιατί θα έχεις βγάλει και τον Άγιο Βλάσιο, ναι, και αυτά. Ναι. Ή θα δούμε, θα δούμε τι, μπορεί να μου συστήσει, θα δούμε. Θα σίγουρα θα σου πω συστήσει αρκετούς. Σίγουρα είναι αυτό. Μπορείτε να έρθετε μαζί. Να έρθω που αποκλείεται, γιατί σου είπα, εγώ έχω το εξωτερικό. Με Zoom, με... Κοίταξε, αυτό μπορούμε να κάνουμε. Skype, να κάνουμε μέσω Skype να ξεκινήσουμε. Αλλά σίγουρα θα... Βέβαια, μέσω Skype δεν μπορώ πάνω από 3-4. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελα να έρθει, αλλά πρέπει να ζητήσω την άδεια. Βέβαια. Ναι, γιατί σε μερικοί, ξέρεις, άνθρωποι πρέπει να ζητάς την άδεια. Εννοείται. Εμείς είμαστε σε επαφή. Ναι. Ό,τι και να κάνεις μέσα στο καλοκαίρι, εγώ δεν πρόκειται να πω διακοπές, δεν νομίζω. Άρα, ό,τι κάνεις, είμαι εδώ δίπλα σου. Ναι. Εντάξει. Μιλάμε. Μιλάμε, ναι.
Άλλωστε, κάτσε, εγώ με το που θα πέφτω ψυχολογικά θα σε πέφτω. Θα με πέφτω, έχω Viber, έχω WhatsApp, είμαι και δωρεάν. Είμαι, ξέρεις, υπέρα. Αυτό με τα σεμινάρια. Να κάνουμε ένα group να έρθετε. Τα, ναι. Και αν είναι να και καταπολεμήσουμε το... τις φοβίες. Μπράβο, ναι, να φτιάξουμε. Και να φτιάξουμε ένα παραμύθι. Και μετά θα το ανεβάσουμε και στο e-book. Θα το κάνουμε e-book. Ναι, ορίστε, όπως έκανα με τον Αμαζού. Όπως έκανα με τον Αμαζού την απληστία. Το κάναμε παραμύθι. Ο Αμαζού και η απληστία. Κάναμε 7 με 7 ανθρώπους. Μπορώ να το κάνω e-book. Το ανεβάζω σε δική μου ιστοσελίδα να με βοηθάει. Αν είναι στην ομάδα, πότε θες να τη συγκροτήσουμε από Σεπτέμβρη. Και τώρα, εγώ δεν πάω διακοπές. Αν πάω διακοπές, θα πάω 10 μέρες τον Αύγουστο. Αν θα πάω. Και εγώ, αν θα πάω, θα πάω την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Και εγώ, οπότε θα με δω. Άρα, και έχω Σαββατοκύριακο. Για κάτσε, μήπως μαζέψω την Εμιλία, κάποιος έτσι και. Απλά να ξέρετε, υπάρχει. Τηλέφωνο. Τηλέφωνο, ναι. Και να βρούμε τις ώρες μας. Ναι, αυτό θα πρέπει να υπάρξει. Τις ώρες θα είναι πάντα απογευματινό. Κοίταξε κάτι, αν κάνουμε το πρώτο πειραματικό και μετά το. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παραμυθένια ευχαριστώ. Ολυμπία μου, σας αγαπώ πολύ. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Το Σεπτέμβρη.